Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον ακόλουθο του Ραγκάτσι στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, εύκολα, γρήγορα, παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε όσοι μας ακούτε. Και να πω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία έρχεται με Black Friday, όπως κάνουν πάρα πολλές εταιρείες.
Τι είναι το Black Friday? Πού να ξέρουμε, σκοτώνουν τις τιμές. Α, Black Friday, ελληνικά μίλα. Black Friday. Ναι, είναι Αμερικανιά. Η οποία έχει εισβάλει και στον... Είσαι κομμουνιστής, τι Αμερικανιά. Είναι Αμερικανιά, λέω. Α, Αμερικανιά. Η οποία έχει εισβάλει και στην ελληνική αγορά. Α. Και πηγαίνει ο κόσμος στα καταστήματα και παίρνει σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Δηλαδή είναι μια μέρα εκπτώσεων η οποία ονομάστηκε έτσι, Black Friday. Ποια είναι αυτή η μέρα? Η Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή, αν πάω εγώ να όχι, πάρω. Όχι, είναι κάθε Παρασκευή. Αυτή η Παρασκευή. Δηλαδή τι, να πάρω αμάξι? Θα είναι Black Friday για μένα, ας πούμε, λέω εγώ. Σου λέω ενδεικτικά. Ρε, θέλω τώρα, τον πήρα εγώ τον Εσκιάδη τηλέφωνο. Ναι. Λέω, έχεις κανένα γκολφάκι τριετίας δίζελ? Ναι. Μου λέει, ρε, εσύ έδωσα ένα πριν μια εβδομάδα, ρε γάμο, το λέει. 12 χιλιάρικα. Δηλαδή. Με ποιον μίλησες? Δεν ξέρω, μου βγήκε μια κοπέλα και μια τύπησα να πούμε. Λέω, ναι, θέλω τον κύριο Εσκιάδη. Με έδωσε. Εγώ είμαι, λέω, τάδε, μου είπε ένα όνομα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ναι, με ένα εκ των ιδιοκτητών μίλησε. Δηλαδή, αν γίνει Black Flighter. Φράιντερ, Παρασκευή, μαύρη, ναι, Παρασκευή. Μαύρη Παρασκευή, θα με το έδινε 11,5, 11,200, αυτό θέλω να πω, ρε κόκκινε. Θα σου πω ενδεικτικά. Το i20. Βρε το μεταχειρισμένο, δεν με νοιάζει το i20. Α, θες το καινούριο i20. Θα το πάρει κάποιο με 10,440. Από πόσο? Πάνε, δε ποια είναι η αρχή. Μπορεί να σε φάει ο λύκο να και μάλλον. Δηλαδή κάνει 11 ή θα το πάρει. Το Kia Stonic, το SUV, το τζιπάκι το καινούριο, το οποίο γίνεται ο κακό χαμό. 13,990. Από πόσο? Δέστα και θα καταλάβει. Πού να σε φάει ο λύκος? Έχει πολλές, κοίταξε. Ναι. Έχει άλλη... κάνει παραπάνω, αυτό δεν έχει. Έχει πολύ παραπάνω. Ναι. Έχει άλλη γοητεία. Γοητεία έχει να μας πει. Το σέρβις αυτοκινήτου είναι 50% κάτω. Σέρβις. Ναι. Τι 50% κάτω? 50% κάτω. Θα δίνεις 100 ευρώ, θα δώσεις 50. Αχα. Α, και μαζεύονται εκεί οι νοματέοι, ας πούμε, και γίνεται. Ο κακός χαμός. Εντάξει. Λίγα είναι αυτά. Άκου λέει, άμα έχει πέσει πείνα. Άκου λέει, Παρασκευή απ' έξω. Οπότε, ναι, περισσότερα στο 23-15-96-596, ναι, ναι, ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ναι. Τα δύο αυτοκίνητα που είπα είναι παραδείγματα. Οι εκπλήξεις θα είναι απίστευτες. Μάλιστα. Εντάξει. Πάει τελείως. Λοιπόν, ναι, έχουμε διαγωνισμό για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ξεκινάμε τη μάχη της γαλοπούλας πιο συγκεκριμένα. 60 γαλοπούλες σε 60 τυχερούς φίλους οκρατές. Πόσες δώσαμε μέχρι τώρα? Πρέπει να υπολογίσω. Ναι. Από τις 7 του μήνα που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, σήμερα έχουμε 22, 15 μέρες, βάλε αφαίρεση Σαββατοκύριακα. Ναι. Έχουμε ακόμα καμιά κοσαριά γαλοπούλες, λογικά. Εντάξει. Έχουμε. Ναι. Λοιπόν, ακούς Μετρόπολης 95,5 και σε ανοίγω από το χρόνο, ακούτε το ρεφρέν από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει εντελώς ξαφνικά στη ροή της εκπομπής και αυτομάτως πρέπει να καλέσει το 2310 για 390. Για να είσαι ο πιο γρήγορος και να κερδίσεις εσύ τη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Παίξε και κέρδισε για να εξασφαλίσεις το χριστουγεννιάτικο γεύμα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα από τους χορηγούς και από τα όσα συμβαίνουν. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες τα Champions League. Είδα. Είδες. Ποιο παιχνίδι? Το γύρω-γύρω όλοι. Το γύρω-γύρω όλοι. Λοιπόν, ήμασταν αρκετά καλοί, όχι τόσο όσο. Ρε κοκκινάς το κουμάρι. Καλοί ήμασταν, καλοί, καλός ήσουνα. Το κουμάρι. Τι είδες την μπάλα επάνω, άσε το κουμάρι. Από ό,τι είδα, γιατί ναι, το πιο σπουδαίο έγινε σε ένα παιχνίδι για το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Τι μέρος έγινε λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι, ποιο παιχνίδι ήταν? Ποιο ήταν το πιο συναρπαστικό παιχνίδι το, από όλες? Αυτό που στήθηκε. Ποιο στήθηκε? Το 3-3. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν ήταν στημένο. Πώς δεν ήταν στημένο? Αν δεν ήταν στημένο, αυτοί που είναι προπονητές στη Λίβερπουλ πρέπει να τους εκδιώξουν από την αυτή, να τους απελάσουν αν δεν ήταν στημένο. Δεν είπαμε ότι βολεύει. Αν δεν είναι στημένο, δεν είναι στημένο, γιατί η Λίβερπουλ με ήττα δεν βγαίνει. Σωστό, δεν είναι στημένο. Έχεις δίκιο. Είναι μισό στημένο. Πρώτον, δεν είναι στημένο. Δεν είναι στημένο. Τι το έδωσες εχθές? Χι. Γιατί το έδωσες χι? Γιατί τους βόλευε και τους δύο. Άμα τους βόλευε και τους δύο, γιατί να μην ήταν στημένο? Θα σου πω γιατί. Για πες μου το λόγο. Ξεκινάει το παιχνίδι 0-3. Το είδα, το είδα, το είδα. Λοιπόν. Δύο γκολ ίδια. Πρώτο δοκάρι κεφαλιά, δεύτερο εκτέλεση. Ναι. Τα είδα. Ναι. Η Σεβίλη δεν την έχω σε μεγάλη εκτίμηση, αλλά είναι, ναι, ομάδα έδρας. Είναι ομάδα έδρας. Λοιπόν, για να σου πω την αμαρτία μου, δεν περίμενα, ναι, τόσο κακή αμυντικά την Λίβερπουλ. Αν θέλεις τόσο επιθετική. Δηλαδή, η Λίβερπουλ, τόσο καιρό που τη βλέπεις, τη δίνεις, ας πούμε, στο αμυντικό της κομμάτι, ας πούμε, λες μπράβο. Έχει ωραία τετράδα στη μάνημα. Έχει δεξί μπάκου, το περνάς και εσύ. Μάμινα. Έχει ένα στόπερ ο οποίος είναι για τα πανηγύρια, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, η τετράδα του στην άμυνα. Θες να ακούσεις τώρα. Ό,τι γουστάρεις. Σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έγινε κάτι το οποίο θα σε κάνει να σου κοπεί λίγο. Α, σε μερικό κοκκινητό. Ποιο είναι ο προπονητής της? Ένας μακρομούρης εκεί με μεγάλο σαγόνι. Ο Εδουάρδο Μπερίσο. Ένας παλιός θεματοφύλακας. Ναι, καλός. Ο Μπερίσο διαγνώστηκε με καρκίνο. Σώπα. Ναι. Και? Καρκίνο του προστάτη. Δεν πεθαίνει. Δεν μπορεί να πηδήξεις με καρκίνο του προστάτη. Στο ημίχρονο. Ναι. Είπε τους παίκτες σταματάτε. Ναι. Στο ημίχρονο. Ναι. Και οι παίκτες από το, αυτοί τους πήραν το 3-3. Δεν κάθισε να ο κλόπ. Λέγοντάς τους το εξής. Ναι, ότι.
ότι καμία μάχη δεν είναι χαμένη. Ναι. Διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη. Ναι. Μου είπαν ότι είναι κάτι το οποίο παλεύεται, μπορώ να ελπίζω. Και όπως μπορώ να ελπίζω εγώ, μπορεί να ελπίζετε κι εσείς, αν πιστεύετε στον εαυτό σας, ότι θα πάρει την ισοπαλία. Ναι. Επειδή είναι για κάτι πολύ σοβαρό και με τις αρρώσκες δεν παίζει κανείς, ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι δηλαδή επειδή τους το είπε. Όχι, ρε φίλε. Τελείωσε, πάει. Κατέθεσαν. Κοίταξε να δεις. Ενώ ο Κλόπ, παιχνίδι... ενώ Κλόπ αμυντικά, ας πούμε, αν δεν είχε καρκίνο στον προστάτη, θα έβαζε 6 γκολ. Ο τελικός της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Μίλαν Λίβερπουλ που ανοίγαμε σαμπάνιες στο ημίχρονο και λέμε τι εύκολο πληρωθήκαμε 3-0 και έληξε 3-3. Ωραία. Στημένος ήταν. Όχι. Λοιπόν, γιατί όλες οι άνθρωποι. Το 3-3 του Απόλλων Πόντου με τον Πανσεραϊκό στημένο ήταν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Όχι. Όταν έχω άτομο μέσα ο οποίος έχει εμπλακεί σε θέματα δεν το ξέρω. Δεν λέω ότι ήταν. Όχι, φυσικά και δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πάντως ο Απόλλων Πόντου. Φημίζεται για καθαρή ομάδα. Κάτι με τον Πανιόνιο παλιά, κάτι 3-3 με τον Μπέο που έστειναν εδώ πέρα. Για τώρα μιλάμε. Για τώρα στο παρελθόν δεν ξέρω τι γινόταν. Άσε τώρα. Τα έχουμε στα γήπεδα ήμασταν. Άστα. Λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία δεν πρέπει τώρα να συγκινηθώ που είπε αυτό ότι έχω καρχύρο και το 3-0 έγινε 3-3. Να το γυρίσουμε και έργο. Ναι, αυτό είναι. Είναι ένα γεγονό. Καταρχήν, ο καρκίνο του προστάτη δεν πεθαίνει. Αν πα νωρί. Αυτό 48 χρονών. Πήγε, είδε, το έβγαλε, δεν μπορεί να κάνει σεξ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το σεξ. Την επειδή με αναγκάζεις να μιλήσω για κάτι το οποίο δεν θέλω ναι. και επειδή ακούνε πολλοί άνθρωποι γιατί σε κάθε οικογένεια υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχει σε όλες τις οικογένειες, έχουν περάσει αρρώστιες. Σε όλες τις οικογένειες μας. Θα σου πω το εξής για να μην πουλάμε μυαλό. Δεν είμαστε γιατροί, ναι. αλλά επειδή το έχω βιώσει οικογενειακά, ναι. ο προστάτης όντως είναι υγιάσιμος εκτός αν έχει αφαιρεθεί. Ναι. Αν έχει αφαιρεθεί, ναι. είναι η πιο επιθετική μορφή ναι. που δύσκολα ιένεται. Και είναι ο πιο επιθετικός και μεταστατικός με πρώτο. Τα πρώτη, κόκαλα. Πρώτη μετάσταση στα κόκαλα. Τα κόκαλα. Λοιπόν, επειδή την έχει ο πατέρας μου αυτή την αρρώστια. Πόσο καιρό την έχει? 2 χρόνια. Από άλλο θα φύγει. Δεν θα φύγει από τον προστάτη. Θα σου πω κάτι άλλο. Ναι. Και επειδή κάνει μια συγκεκριμένη αγωγή. Ναι. Στην οποία έχει ανταποκριθεί. Δεν μπορεί να πάει με γυναίκα ο μπαμπάς. Αλλά και με 80 χρόνια. Με 80 χρόνια ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να πάει. Γιατί λογικά. Δεν μπορούσε. Γιατί λογικά. Δεν μπορούσε. Ο Τραμπ πώς πάει. Λογικά λέμε. Ο παππούς μου ο Γιώργος πώς πήγε. Λογικά λέμε. Τι λογικά πώς πήγε. Έχει κάτι 80ρηδες που δεν κρατιώνται. Μπράβο του. Λοιπόν. Επειδή λοιπόν έχουμε και παραδείγματα. Και τα χάπια να πούμε και πεθαίνουν από καρδιά. Πάει στο ξενοδοχείο, πάρ τον κάτω. Ωραίος θάνατος. Την ώρα που κάνει 6-80, παίρνει η Ρωσίδα τηλέφωνο, λέει: ελάτε, πάρτε τον. Αχέπα είναι, τι είναι. Ωραίος θάνατος. Τι να κάνει, να περιμένει κάτω από το. Πώς το λένε, στο κρεβάτι. Ωχ, Θεέ μου, να το πάλι. Ωραίος θάνατος. Παρακάτω. Είναι όντως ωραίος. Βέβαια. Έφυγε γεμάτος, πλήρης. Μπορεί να φύγει στα 80 σου. Πλάκα κάνει. Μπορώ να μην ταλαιπωρήσω κανέναν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εσύ 12 χρόνια ταλαιπωρείς εμένα. Είναι δυνατόν να μην ταλαιπωρήσεις. Και στην αρρώστια σου θα ταλαιπωρείς τον κόσμο, να πούμε. Μη συναγωγήσεις. Θα ήθελα να ζητήσω τηλέφωνο ενός εκτελονιστικού γραφείου που διαφημίζει Σαββατογέρακα στις πρωινές εκπομπές, αν είναι εύκολο. Δεν καταλαβαίνω τι διάβασα. Θα ήθελα να ζητήσω το τηλέφωνο ενός εκτελονιστικού γραφείου που διαφημίζεται ναι. τα Σαββατοκύριακα στις πρωινές εκπομπές, ναι, ναι. αν είναι εύκολο. Πάρ τη γραμματεία. Πάρ τα 390 για να σου το πούνε. Αυτό είναι. Τι είναι ο κόκκινος, το γραμματεύς, πάρ' τη λίδα μπουλιώνει για να σε θα δώσει. Άλλα θέματα. Άκου ρε φίλε, δηλαδή ναι. είναι μερικοί άνθρωποι. Τι ρε κόκκινε, τι. Οι οποίοι... Τι κάνανε. Ή βαλτί είναι. Ναι. Ή βαλτί είναι. Αυτό το ή βαλτί είναι η εύκολη λύση. Ή βαλτί, όχι ξέρω ναι. τι το. Ναι. Στέλνει μήνυμα το πρωί κάποιος. Ποιο πρωί. Ράγκα λέει καλημέρα. Ναι. Μια διαβάζεις του ραγκάτι τα μηνύματα. Άκου. Ωραία. Έχω σκοπό. Έχει σκοπό αυτό. Και έχω λόγο. Έχει λόγο. Επειδή δεν είδα, λέει, η Ρεάλ πόσο ήρθε, γιατί το έπαιξε άντερ, το έδωσε ο κόκκινος τεστ. Ναι. Αυτός, από ό,τι έδωσε, ναι. κράτησε αυτό το οποίο διασυρθήκαμε. Λοιπόν. Εσύ θες να πιστέψω, δηλαδή, ότι αυτός ναι. είναι καλοπροαίρετος ναι. και πληρώνει ένα μήνυμα ναι. για την καλή του την καρδιά. Μ' αρέσει αυτός. Ή ότι είναι χιούμορ. Μ' αρέσει αυτός είναι χιούμορ αυτό. Μ' αρέσει αυτός ακροατής. Είναι χιούμορ αυτό. Είναι χιούμορ, ναι. Μ' αρέσει αυτός ο ακροατής. Ξέρεις γιατί. Γιατί στη ζωή θα κάνεις 10 καλά, δεν θα κάνεις ένα καλό, 2. Θα σου χτυπήσουν αυτά τα δύο τα στραβά. Θα μάθεις να ζεις με αυτό. Αν θες να βελτιωθείς. Ζω με αυτό. Δεν ζεις με αυτό. Ζω με αυτό κάθε σε φοβάσαι την κριτική. Κάνεις λάθος. Ας γράψεις ό,τι θέλω καθένα. Διαβάζω. Όπως βλέπεις. Ναι, σε ενοχλεί όμως. Δεν φοβάμαι. Ναι, σε ενοχλεί όμως. Όχι, ρε φίλε. Είμαι καθαρός. Αμάν. Λέω ξεκάθαρα αυτό που αισθάνομαι και αυτό που. Αμάν. Αμάν, μας κούρασες. Πάμε στα άλλα θέματα. Από ό,τι είδε. Φτάνει. Αυτό κράτησε. Άντε, τελείωνε. Ναι, άντε. Λοιπόν. Άντε, πάρε. Τι να πω. Εσύ ό,τι θες. Τον παπά Λουτσέσκου, τον άκουσες. Τον παπά Λουτσέσκου, ναι. γιατί με μίλησε εμένα για να τον ακούσω. Τι να τον ακούσω. Έκανε δηλώσεις.
Τι δηλώσει έκανε. Τι δηλώσει έκανε. Έκανε δηλώσει. Τι καλό παίκτη είναι ο Γκερίνια και ναι, κάτι τέτοιο. Ωραία. Έχει να πει κάτι. Να ξαναπάω να τα ασχοληθώ με τον Βιερίνια. Τα είπα. Έχει να πει κάτι. Όχι, αυτά που λέει. Όχι. Είναι μεγάλο προπονητή στο ποδόσφαιρο. Έκανε μια δήλωση και εγώ αν είχα το γιο μου ή την κόρη μου κάπου θα ήθελα να τη στηρίξω. Σαν πατέρα είναι άριστο. Σαν προπονητή λέει λακαμίε. Σαν πατέρα είναι άριστο. Και καλό πατέρα και καλό παππού, καλό γονιό. Αυτή η δήλωση που κάνει είναι κατά κάποιο τρόπο στήριξη στο γιο του. Βλέπει την περιραίωση ατμόσφαιρα, έκανε μια δήλωση. Μεγάλο προπονητή είναι. Εντάξει, το κόβω εδώ. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Είναι καλό πατέρα. Σου απάντησα σε τρία δευτερόλεπτα. Άλλα θέματα. Έχουμε ανακοίνωση των Φενταγίν. Τι είναι αυτή. Για τον ΠΑΟΚ, οι οργανωμένοι του ατρόμητου. Τι λένε οι Φενταγίν. Διάβασε την ανακοίνωση. Όχι. Θέλω να μου πεις την ουσία, την κεντρική ιδέα για να μην κουραστεί. Ή θα τη διαβάσει όλη. Ναι. Άκου να δεις. Εγώ να περάσω. Δεν τη διάβασα, όχι. Δεν τη διάβασα. Όχι. Δεν σου πω ψέματα, όχι. Δεν τη διάβασα. Ήρθα προετοίμαστος. Δεν σημαίνει ότι ήρθα προετοίμαστος. Ναι. Το ότι δεν τη διάβασα. Σε αυτό το κομμάτι ήρθα προετοίμαστος. Δεν διάβασα ρεπορτάζ ατρομή του, όχι. Τι να σου πω. Ωραία. Θα σε διαβάσω σε δευτερόλεπτα. Είναι μεγάλη. Μα πάρει κανένα δεκάλεπτο δηλαδή. Όχι, όχι. Όχι. Σήμερα θα τη διαβάσει. Όχι, του χρόνου. Του χρόνου. Αυτό εδώ το πράγμα όλο θα διαβάζεις. Ναι. Πάει η ακροματικότητα. Πες την κεντρική ιδέα, κόκκινη. Την κεντρική ιδέα. Άσε, αυτός που ακούει θέλει να ακούσει την κεντρική ιδέα. Αφού τη διάβασες εσύ και εγώ δεν τη διάβασα, πες μου την κεντρική ιδέα. Μετά, δεν έχουμε χρόνο. Δεν την έχει διαβάσει. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν την έχει διαβάσει. Δεν έχουμε χρόνο. Τώρα. Εντάξει, άλλα θέματα. Λοιπόν, και έχουμε τον μπάχαλο το οποίο έχει ξεσπάσει. Ποιο μπάχαλο? Ένα μπάχαλο. Ναι. Διαδικτυακό. Ναι. Ανάμεσα σε ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Ό,τι. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα σε Γιώργιο Σαββίδη και στον Καραπαπά και Κώστα Καραπαπά, οι οποίοι λένε τι. Οι οποίοι σκοτώνονται για την περίπτωση του Απόστολου Βέλιου. Σκοτώνονται. Ναι. Είναι ηλίθιοι και οι δύο. Ναι. Και ο Καραπαπάς και ο Γιώργιος Σαββίδη. Ναι. Γιατί ένας έξυπνος άνθρωπος που είναι ο μπαμπάς του Βέλιου ξέδαψε το πτώμα. Ένας αυτός και ένας ο Χριστός που ξέδαψε το Λάζαρο. Που τον ανέστησε. Μεγάλη μαγιά του Κώστα Βέλιου, γιατί ο γιος του αυτή τη στιγμή είναι σε πολλά εκατοστά κάτω από αυτά που μπορεί να παίξει, πολλά σαντιμέτρ, ανέκρηκτος, τον κατέστρεψε η απραξία στην Νότιχαμ και φυσικά δίνει κόλο να έρθει είτε στον ΠΑΟΚ είτε στον Ολυμπιακό. Και ο ανόητος Βλάξ Καραπαπάς, ποδοσφαιρικά εννοώ έτσι, και ο ανόητος Βλάξ Γιώργος Σαββίδης, πάντα ποδοσφαιρικά, εντάξει, πάντα ποδοσφαιρικά, βγάζουν σε πληστηριασμό ποιον, τον πεθαμένο, τον Λάζαρο. Τελεία, θαυμαστικό, αποσιοποιητικά. Γιατί λες πεθαμένος? Ποιος πεθαμένος? Ο Γιώργος Σαββίδης. Ο Γιώργος Σαββίδης. Είπε ότι είσαι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, έλα στον ΠΑΟΚ. Όχι, είπε ο καλύτερος center for, ναι, που πέρασε από την Ελλάδα, είπε. Ναι. Ναι. Άμα έρθει ο Νεστορίδης με ένα Καλάζνικοφ και το γαζώσει, δηλαδή θα φταίει. Ο Νεστορίδης. Εγώ δεν σου λέω για το Μαύρο. Εγώ δεν σου λέω για τον Κωστίκο. Δεν σου λέω για τον Ορφανό, που ήταν κεφαλοσφαιριστής πιο πολύ. Να σου πω για ποιον. Για τον Γρηγόρη τον Χαραλαμπίδη. Όχι, δεν ήταν. Ναι, όχι, διαβάζω και αυτό. Κεφαλοσφαιριστής. Πόσα γκολ έβαλε χαμηλά ο Χαραλαμπίδης, ξέρεις? Περισσότερο από το κεφάλι έβαζε. Ναι. Κάτω έβαζε. Έβαζε, αλλά. Έβαζε. Ο Βέλιος τι κάνει? Ο Βέλιος. Ο Βέλιος είναι 25 χρονών παλέμαχος. Για σένα. Για μένα. Εσύ πάνε, βρες τον μπαμπά του, πιείτε δύο τσίπουρα και κάντε τον βαμπάστε. Υπάρχει κάτι βασικό. Τι? Γιατί εγώ νομίζω. Μαλώνουν αυτοί για το Βέλιο. Ναι, είναι ανόητοι και χωρίς να ρωτήσουν το Βέλιο. Ναι, ο Βέλιος δίνει κόλο. Για να έρθει και στο Βέλιο. Ναι, ο Βέλιος. Το είχε δηλώσει στο παρελθόν, ναι, ναι, και το έκανε πράξη. Ποιο? Είπε ότι αν επέστρεφα ποτέ στην Ελλάδα, ναι, θα έπαιζα μόνο στον Ηρακλή. Ναι. Και ήρθε και έπαιξε, αγωνίστηκε πέρυσι στον Ηρακλή. Α, παίξει και φέτος. Το έκανε. Ναι, μπράβο. Αυτό που είπε, το έκανε πράξη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Α, παίξει στον Ηρακλή τώρα. Με τον Αμπάρι τερματοφύλακα. Ρωτάω τώρα. Ναι, α έρθει, ναι. Ρωτάω εσένα. Ναι, ναι, ό,τι. Από τη στιγμή που έχει κάνει αυτή τη δήλωση. Ναι. Όσο και να σκοτώνονται. Ναι, 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 ναι. Θα σου πω εγώ γιατί είσαι άμπαλος. Στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Βέλιος όταν έκανε αυτή τη δήλωση ήταν στα πάνω του. Ήταν ο Μπρατ Πιτ στο Χόλιγουντ. Τώρα είναι ο Γιονάκης στη Φίνος Φιλ. Άρα όταν ο Βέλιος είχε την προοπτική μιας μεγάλης καριέρας, είχε το μυαλό του να πάει στην Άρσεναλ. Είχε το μυαλό του να πάει στη Λίβερπουλ. Τώρα το μυαλό του το έχει να πάει όπου να οικονομήσει. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι τα καλύτερα φιλέτα για τον Βέλιο. Και ο πατέρας του Βέλιου, ένας έξυπνος άνθρωπος, ξεθάβει το πτώμα. Και οι δύο ηλίθιοι ποδοσφαιρικά, Καραπαπάς
Ποδοσφαιρικά ξαναλέω, γιατί μπορεί να με κάνουν μήνυση και ίδιο. Και ο Γιώργος ο Σαββίδης, ποδοσφαιρικά ηλίθι, ο Γιώργος περισσότερο, βγάλανε το βέλιο, το πτώμα σε πληστηριασμό. Τελεία, παύλα, θαυμαστικά, ξανά πάλι πάμε σε άλλο θέμα. Όχι καθόλου. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι το θέμα μας. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε όπου θες. Και αμέσως μετά θα το συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε ό,τι θες. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, λέω φέτος τα Χριστούγεννα να μην το παρακάνουμε με τα στολίδια. Να, ας πούμε, να βάλουμε αυτό το όμορφο αγγελάκι πάνω στο τραπέζι. Ή να πάρουμε και αυτό το ψηλό δέντρο. Είναι και φτηνό. Και αυτές τις μπάλες. Και τις γυρλάντες. Και τα φωτάκια. Έχει και πολύ όμορφα σερβίτσια χριστουγεννιάτικα. Φέτος τα Χριστούγεννα μπορούν όλα στο σπίτι να γίνουν τόσο γιορτινά όσο πουθενά. Γιατί στον Σκλαβενίτη θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά, ποιοτικά και διαλεκτά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Black Friday στο One Salonica. Και τώρα σε μοναδική προσφορά Λέβητα συμπίκνωσης Bosch γερμανικής τεχνολογίας 800 ευρώ με δώρο το σετ εγκατάστασης. Παυλίδης τεχνικό πολυκατάστημα προέκταση Μακρυγιάννη 2310 692 630. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προστάβιταλ. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προστάβιταλ είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Για να μην πείτε το νερό νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water Λαγκαδά 335, Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654-555. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδα, ρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλασσόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Με τηλέφωνο το 852. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ματίνα, πού πήγε το παντελόνι μου, το καφέ? Στο δωμάτιο. Και πού πήγε το δωμάτιο? Knauf. Συστήματα δόμησης. Για γρήγορη και εύκολη ανακαίνιση. Knauf. Η οικοδομή αλλάζει. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7-to-7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Ε, πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7-to-7. Για τετραπλό, φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7-to-7. Taste like heaven. Black Friday στην Group Xulogis. Συμμετέχουμε με απίστευτες προσφορές στις ηλεκτρικές συσκευές. Σας περιμένουμε Παρασκευή 24 Νοεμβρίου. Black Friday στην Group Xulogis. Ανατολικά, Περεβού και Στρατήγη 49, Άνω Τούμπα. Δυτικά, Αντώνη Τρίτσε 60, Εύοσμος.
Πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Η Καλόε, το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Τώρα, μία νέα υπερπροσφορά. Τα 3 λίτρα αλόης με φυσική γεύση, μόνο με 59,90. Τα 3 λίτρα με μαστίχα, φράουλα ή λεμόνι, μόνο με 64,90. Και τα 3 λίτρα με άγριο ελληνικό κρόκο, μόνο με 69,90. Κάντε την παραγγελία σας στο 2312-200-500 και θα τα παραλάβετε με δωρεάν έξοδα αποστολής και 3 ακόμη δώρα. Μία κρέμα χεριών και σώματος, ένα αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα ή αναζητήστε την σε όλα τα επιλεγμένα φαρμακεία. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του λεβιτά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. 3, 7, 12, 21, 34. Τι έγινε, δεν διστάζεις και μετράς πρόβατα? Δεν κρατιέμαι και διαλέγω νούμερα για το Lucky 5. Παίξε στις νέες ηλεκτρονικές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν συνολικά έως 30.000 ευρώ μετρητά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Γίνε και εσύ ένας από τους πολλούς τυχερούς που θα μαντέψουν σωστά τους 5 συν 1 αριθμούς. Lucky 5. Πάρε την τύχη στα χέρια σου. Κουπόνια συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Έλεος πια από χθες μέσα έξω. Μπουμ μπουμ. Τουλ Πλας, μαντέμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίας, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Black Friday στο One Salonica. Αυτή την Παρασκευή, οι χαμηλότερες τιμές της χρονιάς. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτη, ζά τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσορη Γαωνία. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν κλειδωθείτε και στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλεία, μουκέτα, χρηματοκιβώτια, ό,τι πρόβλημα και αν υπάρξει, έρχεται εκεί να σας το δώσει και να λύσει άμεσα, γρήγορα και οικονομικά. Ή πάτε στην Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσορη Γαωνία, προκειμένου
να βγάλετε κλειδιά immobilizer. 9.55 για να το μήνυμα στο 54.340. Είχαμε μείνει στο θέμα του Βέλιου. Στο είπα το θέμα του Βέλιου. Σαλιάρι κόκκινη είναι ο μόνος που το αναφέρει αυτό με το Βέλιο. Κανείς δεν ασχολείται με τον τουρίστα. Έτσι. Φιλοσούνε ο. Μηδέν. Βλέπει μπάλα. Συγγνώμη. Το να έχει την άποψή του για το Βέλιο είναι θεμητό. Ναι, όχι, βλέπει μπάλα. Δεν είναι δηλαδή θεμητό. Είναι κάτι δικό μου αυτό. Ναι, δικό σου. Εγώ έγραψα. Πας να βγάλει τώρα ότι ο Βέλιο. Εγώ έγραψα. Δεν, καλά, δεν θα ερχόταν ποτέ στην Ελλάδα και θα ερχόταν μόνο να παίξει τον Ηρακλή. Τώρα που σφίξαν οι κόλλοι όμως και το Βέλιο δεν το θέλει ούτε ο Αποέλ, τώρα θέλει να έρθει στον Πάο και στον Ολυμπιακό. Το κατάλαβε δηλαδή τι κάνει ο Βέλιο. Το κατάλαβε, ναι ή όχι. Σφίξαν οι κόλλοι. Πώς θα το πω άλλο δηλαδή. Φίλε, εγώ ούτε μάνατζερ. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μπορεί να είσαι ανόητο. Δεν ξέρω τι. Εγώ ούτε μάνατζερ. Σε είπα ότι είσαι μάνατζερ. Λέω ότι είσαι ανόητο. Ποδοσφαιρικά πάλι. Εγώ είμαι ανόητο. Εμ τι είσαι. Εγώ τον ζήτησα. Ποιον ζήτησα. Εγώ τον φώναξα το Βέλιο να παίξει Ολυμπιακό ή πάω. Βρε καλέ. Αυτοί σκοτώνονται. Σου μιλάω ότι ποδοσφαιρικά είναι ηλίθιοι και οι δύο. Το άκουσα. Ωραία. Και ο μπαμπά του Βέλιου του έβαλε να μαλώσουν για να ανεβάσει τι μετοχέ του γιού του. Και αυτό καλό μπαμπάκα. Όπω ο Λουτσέσκου, πώ το λένε ο μπαμπά ο Μάξι, ο Μίρτσο, πώ το λένε ο Μιρτσέα, πώ το λένε ο Μιτσέα. Λοιπόν, καλό μπαμπάκα. Άκου μηνύματα. Άκου μηνύματα. Ποιο Βέλιο τώρα, παιδιά, γελάει ο πλανήτη. Δεν γελάει ο πλανήτη, από Βέλιο δεν θέλουμε κι άλλο μικονιάτη με τατουά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, θα φέρουμε τον πρίγκεπτη σε χειρότερη μορφή δηλαδή. Πώς θα γίνει. Τα διαβάζω όλα. Τι να διαβάζεις όλα, διάβασε. Καλησπέρα από Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σας ακούμε ομαδικός. Οι ηθοποιοί ακούτε εμάς. Τρομερά πράγματα. Γιατί να μην ακούσουν, ατάκες παίρνουν, να γράψουν κανένα έργο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεατρικός συγγραφεύς. 18χρονος Αργιανός Κόκκινος, ξέρεις ότι σε εκράζω πολλές φορές, αλλά και για τους δύο από αγάπη είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να κράζεις όσο θέλεις. Είσαι ευπρεπής. Ναι, κράζει, αλλά θα σε κόψει. Ναι. Ο άλλος, απίστευτο, υπογράφει σαν Άγιος Γιώργιος. Λέει, μπορεί να μην έχει πολλές γνώσεις ιστορίας. Ποιος? Αλλά. Ο Άγιος Γιώργιος. Για ποιον λέει? Για μένα. Εσύ. Αλλά τουλάχιστον θες έδωσε καλά σημεία, 25 απόδοση πληρώθηκαν. Μπράβο. Να, σε καλή μεριά, ρε φίλε. Αλλά βάλε άλλο nickname. Όχι Άγιος Γιώργιος. Για μένα είναι η Ρωσίλη. Λοιπόν, δεν είναι μόνο κοπρίτε στον Άρη. Με να τον τελειώσω, να τελειώσω. Ναι, ναι. Να τελειώσω. Ναι, τελείω. Μάγκε, μήπως η Ατλέτικο με τη Ρώμα είναι κανένα τρελό βεράκι και πληρώνει και μούρια. Έχετε άποψη? Θα δώσω δύο σημεία μετά. Θα δώσει. Κόκκινε ραπτό, κάνε πλάκα ο Σαββίδης να τα κάνει αυτά για Βέλιο και να το φορτώσει στο γάβρο. Το σκεφτήκατε αυτό, σατανικό, ε! Όπου και να φορτωθεί ο Βέλιος, μπελάς θα είναι. Σήμερα ο σύγχρονος φορ έχει ταχύτητα τρίπλα διείσδυση τελείωμα. Ο Βέλιος, μιας παιδαράς, είναι να τον βάλεις πόρτα, έτσι όπως έγινε τώρα. Πώς το λένε αυτό το Μαρκίζ, πόρτα. Όλες οι γκόμενες από κάτω θα λιώνουν. Είναι για βίντεο κλιπ. Στην μπάλα έμεινε πίσω. Φταίει αυτός που έμεινε πίσω. Δεν φταίει κανένα. Ναι, φταίει αυτό που έμεινε πίσω. Ευχαριστώ για τη χθεσινή με τέτοια τριάδα. Προσόντα, με τέτοια προσόντα να μείνει πίσω. Ναι. Ευχαριστώ για τη χθεσινή τριάδα, λέει. Mm. Ευτυχώς που σλοβοβήθηκα το over 3,5 στην Νάπολη και το έπαιξα απλά over. Έβγαλα τέλη κυκλοφορία, έμφυα, PlayStation ναι. Για το μικρό. Ναι. Περιμένω τριάδα σήμερα, διάδα έχει σήμερα. Ναι. Λοιπόν, να μην διάβασε σε όλο το Facebook και πάρε στον Ανδρώνη μετά και θεωρείς τον Κλοπ, λέει, επιτυχημένο στη Λίβερπουλ αυτά τα δύο χρόνια. Όχι. Αν ναι ή όχι, γιατί. Όχι. Νομίζω πω ο μόνο λόγο που δεν το διέχουν ακόμα είναι γιατί θεωρούν πω ίσω άλλο. Να μην μπορεί κάτι καλύτερο. Όχι, δεν μπορεί. Εγώ λέω ότι μπορεί να. Όσα βάλω και όσα φάω και μόνο το 4-3-3. Είναι... Στο κοουτσάρισμα τον έχω δει σε 20 μάτς. Τον τελευταίο χρόνο τον είδα σε 20 μάτς. Από αλλαγές 0. Από τη μέση. Από, από κοουτσάρισμα 0. Mm. Ένα σύστημα μόνο 4-3-3. Δεν τα αλλάζει ποτέ, βρέξει χιονίσει. Όσα βάλω και όσα φάω. Ο Κουζού παίζει με τη γειτονιά του Λογαρά. Ήρθαμε 8-8 και φύγαμε και πήγαμε με πορτοκαλάδα μπίλια να πούμε στο καφενείο τη Μέντ. Λοιπόν, φύγε. Άκου τώρα για να συνοηθούμε. Ναι, πριν. Δεν είναι μόνο. Και μου λες μετά, όχι. Δεν είναι μόνο κοπρίτε στον Ερασιτέχνη Άρη. Πού άλλο είναι. Και στον Απόλλων Καλαμαριά. Στον Απόλλων Πόντου. Γιατί. Θα σου πω εγώ. Το ήξερα το γεγονός. 750.000 ήξερα... για τα εικονικά τιμολόγια. Όχι. Χρέος στην ΕΙΔΑΠ 450.000 ευρώ. Βρε κοπρίτες. Κοπρίτες. Πώς μπαίνετε στα σωματεία και τα. Η σημερινή ή παλιότερη. Σταμάτα ρε κόκκινε. Ποιος τα έκανε αυτά. 450.000. Ποιος τα έκανε. Σταμάτα ρε κόκκινε. 450.000. Δεν πρέπει να έχει πληρωθεί 15 ευρώ. Μόνο σε πάρει ο λύκος θα σε φάει. Πολλά χρόνια. Βρε κοπρόσκυλα. Πώς πάτε στα σωματεία, βρε κοπρίτες. Παίρνετε τα λεφτά από τους μπαμπάδες. Παίρνετε τα λεφτά από τις μαμάδες, παίρνετε τις επιχορηγήσεις και δεν πληρώνετε ούτε το νερό, βρε κοπρίτες. Και αυτό το λέω και στους Αγιανούς και στους Καλαμαριώτες. Και όποιος και στους Ηρακλειδείς όσον αφορά τον Ερασιτέχνη. Ο μόνος Ερασιτέχνης που τα πληρώνει είναι ο ΠΑΟΚ.
τα πληρώνει Πατουλίδου, τα πληρώνει ξέρω εγώ ο Ανατολίτης, τα πληρώνει ξέρω εγώ ο πώς το λένε το ψηλό που έχουμε, ο Τζιτζίκοστας. Δεν με νοιάζει εμένα. 450.000 ευρώ στην ΕΙΔΑΠ, πρόσεξε να δεις. ΔΕΗ, καλά 60.000 είναι λίγο. Η Μέτρο Σπορ είχε καταγράψει προημερών ότι το ύψος του χρέους αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, πάει ο άλλος πρόεδρος στον Εραστέχνη. Ο μπαμπάς πληρώνει και τις φόρμες και τις συνδρομές τα παίρνουν. Παίρνουν να πούμε τις διαφημίσεις, παίρνουν από την ΠΑΕ ό,τι αναλογεί, δεν πληρώνουν τίποτα και στο τέλος έρχεται να πούμε η ιστορία μετά από 4, 5, 10 χρόνια. Δεν ελέγχει κανένας. 1 εκατομμύριο ευρώ ένας, 500.000 ευρώ άλλος, ΔΕΗ και νερό. Καταδικάζω την ΕΙΔΑΠ, καταδικάζω και τη ΔΕΗ. Κοπρίτες και αυτοί που κόβουνε το νεράκι στη φουκαριάρα, τη συνταξιούχο, τη γριά και το ρεύμα και σε αυτά τα κοπρόσκυλα που τρώνε τα λεφτά από τον κοσμάκι, τα κοπρόσκυλα, έχουνε τον Άρη 1.200 τη ΔΕΗ, 100.000 τον ΕΙΑΔ και την Καλαμαριά, 500.000 την ΕΙΑΔ και 100.000 τη ΔΕΗ. Όχι, δεν το είπα. Μιλάμε για κοπρόσκυλα. Και εσείς θέλετε τώρα, δεν θέλετε Γερμανούς στα αεροδρόμια να φυλάνε ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα έρθουν. Κοπρίτες. Τελείωσα τώρα. Τελείωσα. Θέλεις απάντηση. Θέλω απάντηση. Δεν σου θυμίζει Γαλοβούλα. Γνωστός άκυρος ο κόσμος. Θα τη δώσει τη στιγμή που άλλος καταγγέλει. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τη στιγμή που καταγγέλει ο άλλος φουλάρι, πατάει ένα φρένο και βάζει τη Γαλοβούλα. Τι να πω εγώ. Και μετά στο διάρκο λέει: δεν ξέρει να κάνει ραδιόφωνο. Κομπλεξικό. Δεν ξέρει να κάνει ραδιόφωνο. Κομπλεξικό από του λίγου. Ναι. Πάνε εκεί στην Καλαμαριά στου φίλου. Κομπλεξικό ναι. Από του λίγου. Και πέσει εκεί πέρα. Θέλω ονόμα. Άκου να θες. Αυτό. Το ότι το 50% των αντρών κερατώνουν τις γυναίκες τους ή το 70% των γυναικών κερατώνουν τους άντρες τους, τα ακούω βαρεσέ. Ονόματα και διευθύνσεις. Ποιος ήτανε. Ποιοι κάναν τα χρέη. Ποιοι ήτανε. Πότε έγιναν τα χρέη. Ναι. Θα κάνεις σαφή καταγγελία. 450.000 ευρώ. Αυτή την πρεμούρα το νερό. Που βάζεις λάσπη και πετάς. Λάσπη. Ποιος την έκανε, ρε φίλε. Στον Άρη. Την έκανε ο Ψηφίδης. Τα έκανε ο Ψηφίδης. Γιατί ο Ψηφίδης πλήρωσε τίποτα. Τα έκανε ο Ψηφίδης. Όχι. Τα έκανε ο Νεράτζης. Όχι. Αν ήταν ο Νεράτζης 10 χρόνια. Αν ήταν... Τώρα είναι, 2 χρόνια. 2 χρόνια είναι. Τα έκανε ο Θεός που μπήκε τώρα στον Ηρακλή. Ναι. Ποιοι ήταν οι προηγούμενοι, ονόματα δεν έχουν. Εσύ δεν ξέρεις ονόματα, κάνεις ρεπορτάζ. Διαβάζεις κάτι. Να μου πεις ότι αυτός είναι εγκληματίας. Ναι. Ότι αυτός ευθύνεται για. Ποιοι? Να τα ακούσω. Είναι. Θα προσφέρεις έργο. Δεν ξέρω τα ονόματα. Θα προσφέρεις έργο. Κοπρόσκυλα. Εσύ παίρνεις την εφημερίδα. Ναι. Διαβάζεις το ρεπορτάζ το οποίο έγινε και προς τιμήν του. Δεν το, ξέρεις εσύ, δεν το διάβασε εσύ. Το έχω διαβάσει εδώ και μέρες. Γιατί δεν το πες. Γιατί δεν το είπα. Γιατί δεν το πες. Το ανέφερα, αλλά εσύ πότε, δεν ακούς. Ακούς μόνο πότε ό,τι θέλει να πεις. Πότε το ανέφερε. Έχει περίπου 5 μέρες. 5 μέρες. Άμα το ανέφερες εσύ αυτό, εγώ θα βγάλω. Όχι, την ημέρα που ήμουν άρρωστος. Από το τηλέφωνο. Στο σπίτι το είπες. Όχι, από το σπίτι. Στο διαχειριστή. Τι σε σένα. Σε μένα είπες. Τι είπες, ότι. Τι είπες όταν ήσουν. Βάλ την κασέτα. Τι είπες. Σου είπα το θέμα για τους αεραστέχνες. Τι είπες, τι. Σου μίλησα για τον. Ότι βρίζεις τον. Ποιον βρίζω? Το Γιάννη τον Ψηφίδη χωρίς να φταίει. Δεν φταίει, ναι. Και σου είπα ότι υπάρχουν και στον Απόλλων Πόντου χρέη τα οποία δεν μπορεί να κατηγορήσει την ποινική διοίκηση. Να πεις ονόματα. Προηγούμενος τους κατηγόρησες που τα κάναν. Η πρώτη διοίκηση η οποία κατήγγειλα ήταν ο αεραστέχνης Ηρακλής. Πότε, όταν βρήκα τα τιμωρία. Επιθυτίας του. Α σε φάξε. Καταγεγραμμένα. Βέβαια. Τι άλλα θέματα υπάρχουν? Γιατί άλλα ζητάμε? Όχι, το είπαμε. Δεν χρειάζεται τώρα να το πλατιάζουμε. Τέλειο, το είπα γρήγορα. Δεν έγινε. Το είπα γρήγορα. Δεν τους κατήγγειλε. Τους κατήγγειλε. Τους διέλυσε. Τους συνέτρεψε. Άλλαξε τίποτα. Βέβαια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μπράβο. Αυτό είναι το δράμα. Μπράβο, Ελλήνες. Ναι. Θα πρέπει να έρθει και να πει. Μάγκε, τι γίνεται. Ναι, τι. Επειδή ο Ραπτόπουλος τυχαίνει να έχει ένα πόστο ενός θεσμικού φορέα και να λέγεται πρόεδρος του Εραστέχνη, δεν τον ακουμπάτε και αφήνετε τους συλλόγους. Να γίνονται ξέφραγο αμέλη τις ορέξεις των απαταιώνων. Με νοιάζει ότι δύο άλλος είχε να πληρώσει τη ΔΕΗ τρεις μήνες και του κόψαν το ρεύμα. Ενώ τον Άρη ένα 200 δεν για το κόψαν. Για να έχεις επιχειρηματολογία, ναι. Θα πρέπει όταν θα απευθυνθείς κάπου, ναι. Να φέρνεις ένα παράδειγμα σε αντιδιαστολή. Ναι. Όταν θυμώνεις, ναι. Γιατί βγάλουν τη χελώνα μια γριή γυναίκα η οποία έχει μηχανική υποστήριξη και πεθαίνει. Ναι.
και κάνεις καταγγελία, ναι, θα πρέπει να πεις κύριε, δεν μπορεί για τις ομάδες να κάνετε τους Κινέζους. Όχι, όχι, όχι. Λέω το άλλο. Είστε κομμουνιστές ή όχι. Ρε, ποιοι κομμουνιστές. Σταμάτα λίγο, ρε. Έτσι είναι κομμουνιστές. Εσύ, ρε Τσίπρα, το Μάρξ, πού το διάβαζες, να πούμε. Στο αμερικανικό προξενείο απέναντι. Πού το διάβαζες το Μάρξ. Είναι δυνατόν, ρε επί Τσίπρα, κομμουνιστικό καθεστώς, να πούμε. Κυβερνά την Ελλάδα οι κομμουνιστές και καλά κάνουν. Να κόβεις τη ΔΕΗ από τη φουκαριάρα τη γριά. Ή τον φουκαρά τον άνεργο. Και να τον αφήνεις τον Απόλλων Καλαμαριάς και τον Άρη. Και όποιο βρωμοσωματείο άλλο. Γιατί είναι βρωμοσωματεία αυτά. Όταν χρωστάς 500 χιλιάρικα. Ο Παναθηναϊκός που έχει ένα όταν ο Παναθηναϊκός έχει πάρει αδειοδότηση. Βρωμοσωματείο. Εντάξει και ουρλιάζουν όλοι και κάνουν τώρα γραμμένους φωτογραφίες. Για να πάρει αδειοδότηση ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν ενοχλείς εσύ. Ας πληρώσουν τα χρέη της ΔΕΗ. Εσύ ενοχλείς. Μισό λεπτό. Όχι, δεν ενοχλούμε. Ενοχλούμε. Ας τα πληρώσει ο Τζιτζικώστας. Όπως πλήρωσε του ΠΑΟΚ. Ας τα πληρώσει. Με ποια νου εντολή τα πλήρωνε. Του Υπουργείου Αθλητισμού. Υπουργείο, να. Να πάρει το Υπουργείο και να πει. Αν. Ναι. Πόσο κόσμο έχει Καλαμαριά. Στα. Πόσου φιλάθλου έχει. 100.000. Πόσο έχει. 100.000. Πού του βρήκε του 100.000. Πλάκα μου κάνει. Πόσο κόσμο έχει. Μεγαλύτερο. Πόσο κόσμο έχει ο ΠΑΟΚ. 1 εκατομμύριο. 10 εκατομμύρια αφού το είναι 100.000 τη Καλαμαριά. Πώ θα πληρώσουν τη ΔΕΗ τη Καλαμαριά και θα αφήσουν τη ΔΕΗ του ΠΑΟΚ. Οι καπιταλιστές κομμουνιστές. Αν πάει ο Απόλλων Πόντου. Πού να πάει. Και παίξει τελικό κύπελλο Ελλάδος. Πού να πάει. Πόσο κόσμο θα κατεβάσει. Ο Απόλλων Πόντου. Ναι. 1000 άτομα. Είδε ότι είσαι κομπλεξικό. 1100. Άμα συναρμολογήσουν στα μνήματα τη Καλαμαριά καμιά 50.000 σκελετού, ναι, θα γεμίσει το ΑΚΑ. Είσαι κομπλεξικό. Εγώ είμαι κομπλεξικό. Για δράμα, αν παίξει τελικό κύπελλο Ελλάδος. Πόσο κόσμο θα κατεβάσει. 15.000. Εννοείται. Η δράμα. Εννοείται. 15 είπα. Η δράμα πόσο κόσμο έχει. 50.000. Θα σου πω όχι. 6.000 θα κατεβάσει. 7. Εγώ θα κατεβάζω. 7.000. Λέει άλλη ομάδα. Λάρισα, 6.000. Δεν κατέβασε 4.000. Ξάνθη, 4.000. Τι, για τα νεκροταφεία. Η Τρίπολη δεν κατέβασε 5.000 κόσμο. 5.000 κατέβασε Τρίπολη. Λίγο ήταν. Και η Καλαμαριά πώς θα κατεβάσει σε τελικό. 15. 15.000. Δεν είναι Καλαμαριά, είναι Απόλλων Πόντου. Το ουίσκι νερωμένο το πίνεις. Βάζω και λίγο. Βάζει ελιά, παίρνεις ελιά. Όχι, δεν τρώω. Ξηροκάρπη. Ξηροκάρπη, άντε ρε κόκκινη, φάει παρακάτω. Ο Βέλιος αποκτήθηκε. Όχι, αφήνεις κάτι, πετάς λάσπη. Λες ότι είναι εγκληματίες. Άσε να κάνω τη δουλειά μου όπως ξέρω και εσύ κρίνω όπως θες. Όπως με κρίνεις, εσύ σε κρίνω και εγώ. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, όταν μόνο, ονόματα και διευθύνσεις. Μόνο που η περιραίωση ατμόσφαιρα εσένα βρίζουν. Εμένα, ας με βρίζουν. Εμένα δεν με κυνηγάει. Εντάξει, κέρδισες. Μπράβο. Ο Βέλιος αποκτήθηκε από ομάδα του Μαρινάκη στην Αγγλία. Αποκτήθηκε, φίλε μου, πριν πάει να πάρει ο Μαρινάκη στην Αγγλία. Από την Νότιχαμ αποκτήθηκε πριν πάει ο Μαρινάκη. Και είχε σκοπό από την Νότιχαμ να πάει στην Άρσεναλ, άκουδο τώρα. Είχε αυτή τη φιλοδοξία. Ναι. Δεν έπαιξε ούτε στην Νότιχαμ. Τώρα... Το πρώτο χρόνο έπαιξε. Ναι, το και πέτυχε τον κόλ της χρονιάς. Ναι, ναι, τώρα δεν έπαιξε καθόλου. Είναι ο άνθρωπος δεφορμέ. Παλέμαχος. Πάρα πολύ ωραία. Ρε φίλε. Τώρα, λοιπόν... Η καταγγελία του πατέρα ήταν σαφής. Έβαλε 8 γκολ στα φιλικά παιχνίδια. Ωραία. Ήτανε από τους κορυφαίους. Mm. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα και τον έχει εκτός 18. Ναι. Και ρωτάει τον προπονητή. Ο άλλος δηλαδή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρωτάει γιατί. Αυτό αναρωτιέται. Είναι μεμπτό αυτό. Είναι μεμπτό. Σαν πατέρας. Ναι. Είναι δυνατόν να είναι μεμπτό. Όταν στο παιδί μου. Είναι λογική η απορία του. Σαν πατέρας, τι θα κάνει. Φυσικά. Το παιδί μου θα υπερασπιστώ. Τι θα κάνω. Του αλλού το παιδί. Δεύτερον. Επειδή προτρέχεις, ναι, θα πρέπει επικοινωνιακά να βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Για να πες μου να μάθω. Ο Βέλιος. Έχασε χρόνο, είναι αλήθεια. Ναι. Πολύ χρόνο. Ναι. Είναι από τους ποδοσφαιριστές εκείνους, ναι, οι οποίοι έχουν το πακέτο. Τι είναι αυτό. Τι πακέτο έχει. Ναι. Καταρχήν είναι καλός αθλητής. Δεν δίνει δικαιώματα με την εξωγηπαιδική του ζωή. Ναι. Σε τι δικαιώματα να δώσει. Δεν κλωτοκοπάει, δεν ξενυχτάει. Την ξανθιά που του ρούφαγε τον προστάτη, την έχεις δει. Τι? Την ξανθιά που του ρούφαγε τον προστάτη, την έχεις δει. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Λέω, μήπως του το ρούφαγε τον προστάτη πολύ. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Ανθρώπινο γιατί... είναι αυτό. Βρε, ανθρώπινο είναι. Αλλά άμα το παρακάνει. Σεξ κανείς δεν μπορεί. Ναι. Δεν κουράστηκε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτά αλλού. Εσύ ξέρεις, δηλαδή, είχαν πολύ σεξ και πήγαν στην μπάλα. Και ήσουν αετός. Αετός. Πάει τελείως. Πετούσε. Τέλειος. Εντάξει, τέλειο αφού το κάνεις. Τι να πω, τι να ξέρω. Λοιπόν. Και πέρα από οτιδήποτε άλλο είναι και πολύ ωραίο παιδί. Ναι. Και επειδή είναι ωραίο παιδί, τι να το κάνουμε δηλαδή. Το πάμε στο θέατρο. Ναι. Σου υπενθυμίζω. Λέω εγώ την ότι ο David Beckham, ο Beckham είχε πάει στη Real Madrid. Ναι. Ήταν καθαρά κίνηση marketing όταν είχε πάει. Ναι. Και βγάλανε το κόστος μεταγραφής του σε 2 μέρες, ναι, από τις πωλήσεις φανέλας. Ωραία. Εντάξει. Το Βέλιο τι θα πουλήσουμε. Πολλά. Λοιπόν, ναι, πάμε στον κύριο Γερακάρη Χριστό, ο οποίος είναι ο νικητής της Γαλοπούλας. Ο Γερακάρης. Βεβαίως. Άμα είναι ο Γερακάρης. Ο οποίος εξασφάλισε, ναι,
την Χριστουγεννιάτικη Γαλοπούλα του. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Γρακάρη. Καλησπέρα σας. Είστε ο πιο γρήγορος. Ναι. Μάλλον. Ναι. Μάλλον. Να ρωτήσω κάτι. Ήσασταν συντονισμένος, προσπαθήσατε και άλλες φορές να κερδίσετε την Γαλοπούλα. Την κυνηγάω καμιά εβδομάδα τώρα. Μια εβδομάδα, αλλά την πέτυχε στη ρημάδα. Την έπιασα. Την έπιασε. Καλό. Έκανα ένα μπλοζόν από τα παλιά, από του παλιού θερματοφύλακε. Από του παλιού. Δηλαδή, όταν λέτε παλιού, ποιον έχετε φέρει στη μνήμη σα. Ένα από του μεγάλου παλιού εδώ στην Ελλάδα, βεβαίω είναι ο Σαργκάνη. Ο Σαργκάνη. Τι ομάδα είστε? Ολυμπιακό. Πάοκ. Πάοκ. Ο άνθρωπο είναι σοβαρό. Θα ήθελε το Σαργκάνη. Καλοφάγωτη. Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Έχει δύο μου απόξει με τον θερματοφύλακα. Είπε ο άνθρωπος, περίμενε να πει και λέει, αφού είπε Σαργκάνης, θα μπορούσε να είναι Παναθηναϊκός. Όχι. Γιατί δεν έπαιξε Παναθηναϊκό. Όχι, όχι. Θα μπορούσε να είναι Καστοριά. Όχι. Καστοριά. Βεβαίως. Δεν έπαιξε Καστοριά ο Σαργκάνης. Βέβαια, και τόσοι Καστοριανοί που είναι Καστοριά, τώρα ακούν Μετρόπολης. Βέβαια, είναι ο παδί της Καστοριάς. Βέβαια. Μ' αρέσει, φαντασία σου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Γουστάρω. Πάει παρακάτω. Μ' αρέσει. Όριμος άντρας φαινόταν. Όριμος. Εντάξει, μπορεί να είναι. Κατάλοιπα έχει σαν παοξής. Δεν είχε τερματοφύλακα. Έχει κατάλοιπα. Βέβαια. Σαργκάνη δεν είχε ποτέ. Ο Πάουκ γενικότερα δεν έπαιρνε βαθμούς ποτέ από το δεύτερο. Δεν είχε Σαργκάνη ποτέ. Από τη θέση 1. Άντε λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, βίωμα έχει. Έχει θέμα σε αυτό. Βέβαια έχει θέμα. Εντάξει. Οπότε δεν θα λες ότι. Δεν ψουνίζανε τερματοφύλακες. Έλεγα λοιπόν. Ένα ότι... φορτούλα είχανε. Έλεγα λοιπόν. Ναι. Ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα με ένα παίκτη ο οποίο και επικοινωνιακά. Ποιο είναι επικοινωνιακά. Μετράει. Επικοινωνιακά. Ναι. Θα το βλέπουν οι κόμενε στο γήπεδο. Ρε, μπορεί να πάρει τα πόδια του, δεν τον είδε. Βρωμά τα πόδια του, δεν μπορεί να κάνει sprint. Πα τρελάνε, ρε κόκκινε. Πά τον αναστήσουμε τώρα το Βέλιο. Πάρουμε προμήθεια. Τι είναι αυτά που λε. Τι είναι, πονηρέ, ρε. Να ξέρει, κόκκινο Άγιο Γιώργιο δεν μπορεί να τα αλλάξει. Λέει γιατί είναι το πραγματικό του όνομα, χωρί διάθεση πλάκα. Ναι, ρε φίλε, δεν έχει Facebook ο Άγιο Γιώργιο. Ποιο είναι ο Άγιο Γιώργιο. Αυτό που υπογράφει. Α. Κόκκινο και αυτό που έγινε στον Πανιόνιο δεν λέει τίποτα. Με τα δεύτερα θα παίξουν σε λίγο. Μπα και μπορέσει ο Πάοκ να κάνει καμιά νίκη. Ναι. Έρχεται ο Ατρόμητος, δεν παίζουν τρεις βασικοί. Τώρα το ίδιο με Πανιόνιο. Γελάνε ακόμη και έτσι πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρει Ολυμπιακός, ο Πάοκ. Ολυμπιακός τι έκανε. Εάν δεν το πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα έτσι σχέδιο, θα γελάει ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός τι έκανε. Πάει ο άλλος ο οικονόμου, ο Στόπερ, στην Ξάνθη εκεί. Τα είδαμε. Ποιο δεν παίζει τώρα και το δεκάρι. Μαγιά. Τώρα δεν παίζει. Μαγιά. Ο οικονόμου. Στόπερ. Και ο Μασούντ. Αυτό είναι. Ο Μασούντ είναι ο Μασούντ. Ο Μασούντ. Γιατί δεν παίζει. Θα σου πω γιατί δεν παίζει. Για πες μας. Το ρεπορτάζ το γνωρίζεις ή όχι. Όχι. Πες μου γιατί δεν παίζει. Πότε δημιουργήθηκε πρόβλημα το Μασούντ. Για πες. Από πού είναι ο Μασούντ. Από τον Μασούντ. Από τον Ελ Ρασίντ. Από ποια χώρα ρε κατάγεται. Αιγύπτιος που στο διάλογο. Από την Ανατολή. Τι να πω. Ιρανός είναι. Εντάξει. Η Ομοσπονδία του Ιράν ναι. τον έχει τιμωρήσει ναι. γιατί τον έβαλε ο Πανιόνιος να παίξει κόντρα στους Ισραηλινούς που παίζανε στο UEFA. Ισραηλινούς. Ναι. Λοιπόν, και, και ενώ ο ποδοσφαιριστής ναι. ήταν να πάει στο Μουντιάλ, ναι. τον έχουν εκτός εθνικής. Τι σχέση έχει ο Πανιόνιος με αυτό. Ο Πανιόνιος τον πίεσε να παίξει το παιχνίδι. Ωραία. Και, λοιπόν, και νιώθει ότι πληρώνει αυτό ναι. για το οποίο τον έβαλε η ομάδα. Ξενέρωσε. Ωραία. Περίμενε να ξεφύγει. Φταίει ο Πάοκ γι' αυτό τώρα. Φταίει ο Πάοκ. Σου λέω το ρεπορτάζ. Ναι. Είναι απάντηση και στον Πονηρό Ωραία, και σε σένα. Θα απαντήσω. Να τελειώσω. Ναι. Το ότι δεν παίζει ναι. είναι καθαρά συγκυριακό. Συγκυριακό. Εντάξει. Ναι. Και ο Μασούτ και ο Οικονόμου. Ναι, μισό λεπτό. Το ότι δίνει την ευκαιρία στον Πάοκ ναι. να πάρει διπλό. Άλλο σε λέω τώρα ρε κόκκινε. Μην το τραβά το έργο. Ξενέρωσε ο Μασούτ και δεν παίζει με τον Πάοκ. Και τα προηγούμενα παιχνίδια ανέβλεπε τι έκανε. Ρε κόκκινε, άσε. Ο Μασούτ με την Ξάνθη. Με ποιο ήταν το παιχνίδι το τελευταίο. Ήταν για κόκκινη κάρτα από το ημίχρονο. Ο Μασούτ δεν θα παίξει με τον Πάοκ. Μετά στο άλλο μάτς με τον Πανιόνιο θα παίξει ο Μασούτ, θα ξενερώσει πάλι. Ένα μήνα εκτός ομάδος. Ποιος το είπε αυτό. Απόφαση του Πανιονίου. Πάρα πολύ ωραία. Μαγιά του Πάοκ. Ένα μήνα εκτός ομάδας. Μαγιά, τι θέλουν, τι φωνάζουν. Διάβασα και το στο διάλειμμα την ανακοίνωση. Ο φίλος ο παδός ναι. της ΑΕΚ, του ναι. Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Ναι, κλαίει ναι. τώρα γι' αυτό. Καλά κάνει. Σου λέει κάτι γίνεται. Να του δώσω εγώ τους δίσκους του Κασατζίδη να κλαίει. Μπράβο. Ας κλαίει. Σε κάλυψα ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Φίλε, είσαι αετός. Αετό. Καλά, αετοράκι. Ναι. Ρε παιδιά, λέει μια. Ναι. Και κάτι άλλο, πείτε ένστικτο, πείτε όπως θέλετε. Πιστεύω ότι ο Τζαβέλας, αν γυρίσει, θα πάει η ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό θα πάει ο Τζαβέλας. Δεν μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό, εγώ υπογράφω γι' αυτό. Υπογράφω. Τι χάνεις δηλαδή. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Όταν θα έρθει, θα σου πω ότι θα δει. Δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακό. Γιατί, για ποιο λόγο. Δεν τον θέλουν στον Ολυμπιακό. Ποιος δεν τον θέλει. Οι οπαδοί. Οι οπαδοί, οι χρυσαυγίτες. Δεν τον θέλουν. Μας πρίξατε για Βέλιο, πες για Τσουλού σήμερα. Θα πούμε.
Ο Βασίλης λέει: ακούω πολύ από Καστοριά, λέει φυλάκια. Ναι, οπωσδήποτε. Στην ΑΕΚ έχει κλείσει ο Μασούτ, λέει ο Στέφανος από την Νίκαια. Ναι. Μπορεί. Μεγάλη μεταγραφή αν γίνει. Και έπρεπε ο ΠΑΟΚ να κινηθεί πιο μπροστά. Αν τον πάρει η ΑΕΚ, είναι μεγάλη, μεγάλη μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, πρέπει να κάνει η πρώτη του μεταγραφή, πρέπει να είναι ήδη κλεισμένη. Όσο για του Φενταγίν, όσο για. Ποιο παίχτη λες. Ομολέδο. Έπρεπε να είναι κλεισμένη εδώ και δύο μήνες. Δεν πονάει εκεί ο ΠΑΟΚ. Τι δεν πονάει? Δεν πονάει εκεί ο ΠΑΟΚ. Παιχταράς ομολέδο. Σωστός. Άκουσε με λίγο. Η Φενταγίν διάβασα. Φενταγίν, ακούστε κάτι. Όταν εσείς τιμωρείτε τρεις παίκτες να μην παίξουν με τον ΠΑΟΚ η ομάδα σας. Και όταν μου έρχεστε εδώ πέρα με center back τον Μαντσόν, με δεξί back τον Στόπερ και αριστερό back τον Κυβρακίδη και έχετε έξω τον Κυβρακίδη και έχετε έξω τον Κυριακίδη και τον Ζησόπουλο, είναι σαν να λέτε τον ΠΑΟΚ, έλα κέρδισέ μας. Και αφού τα κάνετε όλα αυτά, φταίει η εξυγίανση. Εάν λοιπόν φταίει η εξυγίανση, πάτε στο Σπανό και πείτε του Σπανέ, ξέρεις κάτι, αυτό που είδαμε δεν μας άρεσε. Έτσι τα εξηγιώσασταν. Άμα ήσασταν μάγκες. Οκ, Φενταγίν. Τέλος. Όταν κάνεις αβάντια Κίτσου, Βέλιο, Ηρακλή, Απόλο Πόντου, δεν ακούγεσαι. Άσε που τους κάνεις και κακό. Ερένια 52, κακό. Το μυαλό. Κακό. Το πουλάς ή το βρήκες στον δρόμο. Κακό τον κάνεις. Το πουλάς ή το βρήκες στον δρόμο. Όταν ακούς κάτι καλό για κάποιον, πιστεύεις ότι κάποιος κάνει αβάντα. Και άμα ένας είναι τυφλός και λες ότι βλέπει πισινό στον όλυμπο, φυσικά κάτω τον κακό. Με πει ότι δεν βλέπω μπροστά μου. Να πει ότι. Αν εσύ τώρα εμένα με πεις ότι είμαι ο Αλέν Τελόν, κακό με κάνεις. Ο Άλαν Τάλου είναι. Γι' αυτό σου λέω. Πας τώρα να ξεθάψεις και εσύ μαζί με τον παπά του Βέλγιου παρέα, να ξεθάψεις το πτώμα να πούμε. Θες να απαντήσεις το 374. Λίγο τσίπα ανοίξει πάνω σου. Το άκουσα και αυτό στο Μετρόπολο. Ο κόκκινος συγκρίνει τον Μπέκα με το Βέλγιο. Αυτό κατάλαβες. Αυτό κατάλαβε αυτός. Εσύ, αλλά... Όχι, εσύ τι κατάλαβες. Κατάλαβα ότι στο θέμα επικοινωνίας έχεις ένα θέμα. Γιατί δεν ήθελες να το πεις αυτό. Αλλά είσαι λίγο αντιεπικοινωνιακός. Δηλαδή, δεν εσύ πώς κατάλαβες τι είπα. Και εγώ είμαι αετός, ρε. Πώς κατάλαβες. Βλάκα. Εγώ είμαι αετός, ρε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. 24 και 25 Νοεμβρίου, Black Friday και Black Saturday στο Mega Outlet. Η μισή τιμή της μισής τιμής ίσον Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Η έκθεση Σύμβολο για τα ξενοδοχεία επιστρέφει δυναμικά με 470 εκθέτες. Ξενία 2017, 25 με 27 Νοεμβρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση φόρου, μόνο για επαγγελματίες. Μασούτης, εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοποπιερίας, το κιλό μόνο 1,95. Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο, το κιλό μόνο 3,49. Όλες οι ελληνικές ντομάτες 20% φθηνότερα. Ελληνικά μήλα Στάρκιν Ζαγορίν, συσκευασμένα, το κιλό μόνο 99 λεπτά. Και συσκευασμένα τυροκομικά κολλιός 20% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Τι κάνεις αφεντικό? Εδώ, στον αγώνα. Ποιον αγώνα? Αφού σε αραχτώ στην τηλεόραση. Τον αγώνα, τέκνο μου, δεν βλέπεις? Τον αγώνα της EuroLeague στην Nova. Όλη η EuroLeague παίζει στην Nova. Μην χάσεις τη θεϊκή αναμέτρηση Παναθηναϊκός Superfoods Real Madridis στις 24 Νοεμβρίου. Αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova. Ζεις καλύτερα. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. 1, 2, 3, μπράβο στην διατησία! 5-6-7, επόπτηλε παιδιά! Τώρα το παιχνίδι αποκτά άλλο επίπεδο. Ήρθε το νέο site της Sportingbet. Με πιο φιλική πλατφόρμα, νέο mobile, περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ακόμα καλύτερες αποδόσεις. Sportingbet. Όχι τυχαία επιλογή.
Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Μόλις τοποθέτησα ηλιακό και αγόρασα και σούμπα πέλετ για το εξοχικό. Και από τιμές? Αφίλαμπρη, άκου φίλε μου. Ερεύνησα όλη την αγορά. Δεν θα βρεις φθηνότερα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Μπόιλερ, ιντεάλ και θερμοστάλ. Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, πέλετ. Μεγάλη γκάμα σε σάνιο, μιντέα, φουτζίτσου. Δεν θα βρεις φθηνότερα. Αφίλαμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά, επώνυμα και οικονομικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 17, Πηλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Διάβασε. Track and Bus Super Heavy Duty. Και εδώ τι γράφει? Thicker Plate Grid Protection Cyclic Stability. Τι γράφει στη σφραγίδα? 2 χρόνια εγγύηση. Την μπαταρία είναι? Standard. Κατάλαβες τώρα γιατί είναι οι μόνες μπαταρίες για φορτηγά και λεωφορεία με 2 χρόνια εγγύηση. Αν θες μπαταρία ειδικά για φορτηγό, νταλίκα ή λεωφορείο με εξελιγμένη τεχνολογία αιχμής, βάλε Standard Track and Bus Super Heavy Duty. Η μόνη με εγγύηση 2 χρόνια. Μόνο στο MediaMarkt το Black Friday τα σπάει για 5 ημέρες. Από 22 έως και 26 Νοεμβρίου. Laptops, smartphones, τηλεοράσεις, φωτογραφικές και οικιακές συσκευές από τη MediaMarkt σε προσφορές που τα ξανασπάνε. Κάνε το δικό σου και στο Black Friday. MediaMarkt. Έσπασε το τζάμι στο σπίτι, στη βιτρίνα του καταστήματος. Πρόβλημα με το μηχανισμό της γυάλινης πόρτας? Ή μήπως λέρωσε εσωτερικά το διπλό τζάμι στο κούφωμα και θέλετε να το αντικαταστήσετε με πιστοποιημένο ενεργειακό διπλό τζάμι? Απευθυνθείτε στον Κουκουρίκο και είστε τζάμι. Διαθέτει καθρέπτες τρίπλεξ ασφαλείας, ντουζιέρες. Επισκεφτείτε το κουκουρίκος.gr και θα εκπλαγείτε. Κουκουρίκος Νικόλαος, Προφήτη Ηλία 17, Πηλαία. Τηλέφωνο 303-506. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μπαμπά. Ναι. Γιατί ο δρόμος μας έχει αυτές τις μπλε γραμμές? Για να δείχνει ότι μπορούμε να παρκάρουμε μόνο όσοι μένουμε στην περιοχή. Και πώς το ξέρουν ότι μένουμε εδώ? Τους το δείχνουμε με αυτή την κάρτα που έχουμε στο παρμπρίζ. Και αν παρκάρει κάποιος άλλος? Τότε θα έρθει ο δημοτικός αστυνομικός και θα του δώσει κλίση. Τόσο απλό. Είσαι μόνιμος κάτοικος. Με το Θέση, το νέο έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, βρίσκεις δωρεάν θέση στάθμευσης στη γειτονιά σου. Κάνε τώρα την αίτησή σου για την ειδική κάρτα μόνιμων κατοίκων του Θέση για να παρκάρεις δωρεάν στις θέσεις που δικαιούσε. Πληροφορίες και δικαιολογητικά στο θέση.gr. Θέση. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Θεσσαλονίκης. Βρήκες, πάρκαρες, έφυγες. Έξυπνα. Black Friday. Στο One Salonica. Η σιγουριά της αποτροπής εκδήλωσης του κάθε κινδύνου ενάντια στον άνθρωπο και τα δημιουργήματα του. Swedish System Security σημαίνει ασφάλεια. Swedish System Security, η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για φυλάξεις κλειστών και ανοιχτών χώρων όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο. Μελέτες, ολοκληρωμένα σχέδια, εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. Swedish System Security, ασφάλεια με επώνυμη υπογραφή. Τσιμισκή 62, τηλέφωνα 2310-274-747 και 272-626. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της γαλοπούλας. Να κοίτα το πουλάκι. Να πάρεις τη γαλοπούλα σου. Νομίζω ότι το πουλί σου είναι το καλύτερο. Οπότε να σου πω ότι είσαι χαρούμενος. Και πρώτος είσαι και γαλοπούλα στη μασχάλη. Είσαι μια χαρά. Να τη βάλεις, δεν παθαίνει τίποτα, θα συτέψει κιόλας, θα πει και θα είναι και πιο μαλακή. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της Χριστουγεννιάτικης Γαλοπούλας. Τρεις πληρώσεις καθημερινά, διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Μετρόπολης 95,5.
Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές είναι δικές σας, είναι ελεύθερες στο 2310 και τα 390, 955 κενό. Το μήνυμά στο 54340. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε τα μηνύματά σας και υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας. Έχετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και τηλεφωνείτε στο 18133. Έχουν μεγάλη πείρα, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Επίσης, Black Friday στην μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, στην εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή μπορείτε να πάτε και να βρείτε απίστευτες ευκαιρίες, τις οποίες δεν υπάρχει λόγος να σας πω. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εταιρείας και στο Facebook και παντού να δείτε. Επί παραδείγματι αναφέρω το i20 να το πάρετε με 10.440 ευρώ, το Kia Stonic, το SUV με 13.990 και πολλά ακόμη τα οποία είναι μοναδικά, συναρπαστικά και προς όφελό σας. Περισσότερα στο 23 15 96 5 96 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μόνο τρεις γραμμές, πάμε σε αυτούς τους τρεις, οι υπόλοιποι... Τι ήθελετε κόκκινε εδώ πέρα? Οι υπόλοιποι μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ορίστε. Πες τον καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ακούστε να δείτε λίγο. Ακούμε και βλέπουμε. Μην ακούσω παδό φίλο φίλαθλο της ΑΕΚ να βγαίνει στο ραδιόφωνο δημόσια και να ασχολείται και να παρακαλάει να χάσει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή δεν ξέρω εγώ τι. Μην ακούσω άνθρωπο να κλαίει. Θέλω πρωτάθλημα με οποιοδήποτε τρόπο, αδιαφορώντας για το αν και ο ΠΑΟΞής το ίδιο λέει και ο Ολυμπιακός τα ίδια έλεγε. Δεν διαφέρεται. Τα γουρούνια την ίδια μούρη έχετε. Δεν σας νοιάζει η εξυγίανση. Σας νοιάζει με οποιοδήποτε τρόπο. Και καλά κάνετε. Αλλά μη μας το παίζετε εξυγιαντές όλοι. Λέγε. Μπράβο. Τελείωσε το παραμύθι. Λέγε. Λοιπόν, ο Μασούντ έρχεται να καλύψει το κενό του Πέτρου Μάνταλου. Ο Μασούρας έρχεται να καλύψει το κενό στις Τέριγες. Και θα έρθει ένα αριστερό μπακ και ένας αμυντικός μέσος. Που σημαίνει, ψάξε τον δεύτερο Ραπτόπουλε. Που σημαίνει, Ραπτόπουλε, βρες με τι θα ασχολείσαι μετά το Φλεβάρι. Σταμάτα. Γιατί μέχρι τότε αναγκαστικά θα ασχολείσαι με το ΠΑΟΚ, γιατί θα είναι κοντά σχετικά. Όταν μαθηματικά δεν θα έχει ελπίδες για δηλαδή, ποντά. Δηλαδή, ο Μασούντ φεύγει στην ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Μπίζεσβαρ και τον Ελκαντουρί, αυτό μου λες. Εγώ ξέρω ότι ο Μασούρα θα έρθει στην ΑΕΚ μαζί με το Μασούρα πακέτο. Αυτό γνωρίζω σήμερα. Καλά, για το Μασούρα δεν τρελαίνομαι. Εμένα μ' αρέσει, είναι καλός για την Εντάξει, θέση. Για τον Πανιόνιο ψιλοκαλός είναι. Ο Μασούρα έρχεται να καλύψει το κενό. Ο Μασούρα είναι ότι είναι. Ο Μασούρας μπορεί να σε βγει κλωναρίδης. Άσε το Μασούρα τώρα. Ας βγει. Άσε ο Μασούρας. Το Φεβρουάριο. Να δω με τι θα ασχολήσει, γιατί δεν θα σε αφήνω να ασχολήσει με την ΑΕΚΑΡΑ. Εγώ θα τηλεφωνώ και θα σου απαγορεύω να ασχολήσει με την πρωτοπόρο. Να ασχολήσει με τον τρίτο, με τον δεύτερο, με τον τέταρτο που θα το πάω. Με την πόλη σου. Πάνε αύριο, πάνε αύριο να χαρίσει το παιχνίδι με την Ριέκα που θα κερδίσεις και εύκολα μάλιστα. Εγώ αύριο θα κερδίσω και θα πάω για τουρισμό σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτή είναι να παρακαλάς να χάσεις αύριο. Και συγχαρητήρια. Θα έχω αδιάφορο ευρωπαϊκό παιχνίδι, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Και συγχαρητήρια γι' αυτό, μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχετε να μου δώσετε πολλές φορές συγχαρητήρια ακόμα κύριε Κόκκινε. Έχει κύπελα μπροστά, έχει πρωταθλήματα, έχει μέλλον. Καλά, θα το δούμε και στην πορεία. Προδιαγράφεται λαμπρό για την ΑΕΚ, γιατί έχει μαχητές. Πώς λέμε last year, next year, γεια. Γεια, γεια. Παρακαλώ, και 8-18, 18-19, ναι. Έλα ρε Μούρτης. Έδεσε το γλυκό. Ε Κώστα, γιατί ρε φίλε τόσο θάψιμο αυτόν τον Δέλιο ρε. Πω το χαντάκωσες ρε το παιδί. Δέλιο. Ποιο Δέλιο ρε αγράμματε. Βέλιος λέγεται. Βέλιος πώς τον λέει. Το χαντάκωσες ρε το παιδί. Δεν το χαντάκωσα φίλε. Ο Βέλιος όταν έφυγε από εδώ
Λέω ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα, θα παίξω μόνο στον Ηρακλή. Η προοπτική του ήταν η Arsenal. Τώρα η προοπτική του είναι ο Γαύρος και ο ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνεις και εσύ και ο Κόκκινος. Γι' αυτό παρακαλάει ο Βέλιος. Ο εξής πάντως, άμα θέλει, πες το να 50.000 ευρώ στοίχημα. Μπορεί να κάνει καλό συμβόλαιο ο Βέλιος σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Πόσα σε άλλη, περισσότερα λεφτά, πού μπορεί να πάρει ο Βέλιος. Μπορείς να μου πεις. Και ο Κόκκινος ο Βλάξ πέφτει στην παγίδα. Άντε ρε καθυστερή. Ο Βλάξ. Θα μιλήσει για μένα. Είναι Βλάξ. Εγώ το έκανα θέμα. Εγώ το έκανα θέμα. Το βρήκα και, και το αναπαράγω. Το αναπαράγεις. Βεβαίως. Όταν δύο, ένας μεγαλομέτωχος και ένας υπεύθυνος επικοινωνίας σκοτώνονται για ένα παίκτη, είναι θέμα. Είναι. Και δεν το κάνω εγώ. Είναι ποδοσφαιρικά. Δεν είναι fake είδηση. Είναι ποδοσφαιρικά. Δεν είναι fake είδηση. Είναι ποδοσφαιρικά ανόητη και οι δύο. Εντάξει. Εσύ χαρακτηρίζεις. Εγώ λέω ότι είναι υπαρκτό γεγονός. Δεν είναι. Εσύ κάνεις το manager του Βέλιου χωρίς να πάρεις λεφτά. Καλά, είμαι και βλάκας δηλαδή. 100% είσαι βλάκας. Ορισμός του βλάκα είσαι. Καλά, καλά. Πάμε. Εσύ δηλαδή ότι κάνεις το κάνεις για να πάρεις λεφτά. Όχι ρε φίλε, αλλά εσύ κάνεις κάτι το οποίο μπορούν να σου πούνε ότι πήρες λεφτά και δεν έχεις πάρει. Ας πούνε. Είσαι βλάκς. Ας πούνε. Άντε μπράβο. Λίγα λένε. Έλα, βλάκα. Ναι. Βλάκα. Άντε ρε καθυστερημένο. Βλάκα. Και ο άλλος θέλει να βάλει 50.000 ευρώ. Πάμε ρε φίλε. Έχεις δει ποτέ 50.000 ευρώ. Πάμε ρε φίλε. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ έχεις παίξει 50.000 ευρώ στα καλά τα χρόνια. Αυτό που λέει. Τα πέντε. Κλείσε το μικρόφωνο να τον πυροβολήσω. Για να μην ακουστείς τον αέρα. Λέγε, αυτό που λέει. Λέγε. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα σε όσα λέει ο Αυτόπουλος. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέει όσον αφορά και το Βέλιο και το Βιερίνια. Για αυτούς που ξέρουν λίγο ποδόσφαιρο. Δεν και καλά να κάνω το μάνατζερ στον παλέμαχο τώρα. Όχι, πώς για αυτούς που ξέρουν λίγο, βλέπουν λίγο ποδόσφαιρο, δεν ευσταθούν όλα αυτά τα δημοσιεύματα και όλοι αυτοί που λένε. Θα κάνω εγώ το παιχνίδι των μάνατζερ τώρα στην πλάτη τη δικιά μου. Να κορομάει ο άλλος χωρίς να παίζει. Πλάκα με κάνει. Έτσι, να αξίζει να είναι μπεκταράς, να ο Μασούν, να πάει στην ΑΕΚ. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Κάθε παίκτη έχει κάποια. Μη σου πω και καλύτερο του Μάνταλου. Ναι, κοίτα λίγο. Κάθε παίκτη έχει κάποια χαρακτηριστικά. Έτσι. Ο Βέλιος υστερεί σε κάποια χαρακτηριστικά. Είναι φορ περιοχής. Όσες ομάδες θέλουν να πάρουν. Ο Βέλιος είναι βιολογικά άθλιος. Θέλει χρόνο να φορμαριστεί το κορμί του. Ένα γεροδεμένο παιδί. Θέλει προπόνηση, παιχνίδια στην πλάτη κάποιου. Να, για να φορμαριστεί. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Όποια ομάδα θέλει να πάρει φορ περιοχής, θα τον πάρει. Τα κορμιά τα δυνατά. Τα ψηλά, τα γεροδεμένα. Στη τύπου Βέλιου. Ναι. Είναι μπελάδες για τον γυμναστή. Πώς θα τους φέρει. Σε καλή φορά. Και αν δεν παίζουν τα παιδιά. Είναι και δύσκολο. Γίνονται πτώματα. Γίνονται παλέμαχοι. Πώς να το πω. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είναι και δύσκολο για ομάδες που παίζουν έξω. Θέλουν να. Για παίζουν ένα καλύτερο από το Βέλιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, ας ψάξουν να βρουν αυτοί που έχουν τα. Παίζουν ένα καλύτερο από το Βέλιο στην Ελλάδα. Ποια Ελλάδα, μόνο Ελλάδα υπάρχει. Στην Ελλάδα παίζουν ένα καλύτερο. Από το Βέλιο δεν παίζουν ρε παιδιά τα παιδιά στην Ελλάδα. Ρωτάω το Βέλιο, γιατί πήγε στο εξωτερικό. Ένα καλύτερο από όχι, το Βέλιο. Όχι, ο Βέλιος, είπε συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο σε όλα. Σε ακούω με προσοχή. Παίρνουν ένα καλύτερο από το Βέλιο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν σεντερφόρ στην Ελλάδα. Ναι. Δεν υπάρχουν Έλληνες σεντερφόρ. Το φίλο αφού δεν βάζουν να παίξουν στην Ελλάδα. Του πας δεν τους βάζουν. Ξέρεις ότι ο Πάο έχει αυτή τη στιγμή. Τον Κόντε. Τον έχεις τον Κόντε. Ιταλός. Για Έλληνες λέω. Να σου πω κάτι. Ο Πάο αυτή τη στιγμή έχει πάρει όλη την αφρόκρεμα στις μικρές ηλικίες. Το ψευδές που είναι ρε φίλε για το Βέλιο. Πρέπει να συγκρίνουμε τώρα το Βέλιο με τον Κουλούρι για να πούμε ότι ο Βέλιος είναι καλύτερος. Το κατάλαβες φίλε. Πρέπει να βγει τον Κουλούρι και να φέρει το Βέλιο. Πάλι το λέω. Ή να διώξει τον Μπρίγιοβιτς και να φέρει το Βέλιο. Μόνο έτσι. Δεν το λοιπόν, κατάλαβε ότι θέλουν να πουλήσουν. Να έχει το Βιερίνια παλέμαχο, να έχει το Βάτσο. Δεν το κατάλαβε ότι θέλουν να πουλήσουν τον Μπρίγιοβιτς. Να σου φορτώσουν και δεν το Βέλιο. Δεν το κατάλαβε ότι θέλουν να τον πουλήσουν. Να κάνει ο κόκκινο το κομμάτι με τον παπά του Βέλιου. Δεν κατάλαβε ότι θέλουν να τον πουλήσουν. Εμένα ρε. Άστε εμεί του καμπάτσο. Ναι. Έλα. Ναι, γεια σα. Γεια σα κύριε. Εγώ αν ήμουν στη θέση δεν θα ερχόμουν να κάνω εκπομπή. Όχι τόσο πολύ ο κόκκινο όσο ο κύριο Ραπτόπουλο. Που μας τα έχει κάνει δηλαδή με αυτόν τον Δόνη, ακόμα γκολ μετράει ο Δόνης κύριε Ραπτόπουλε. Ακόμα γκολ μετράει ο Δόνης. Τι ομάδα είστε κύριε. Ο καλύτερος προπονητής όπως λέω. Ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Τι ομάδα είστε κύριε. Και εσύ κύριε Κόκκινε εκτός η Ρεάλ έχει προβλήματα. Κουβά. Τι ομάδα είστε κύριε. Δεν μιλάτε κύριε, αλλά συγγνώμη να τι ομάδα είστε κύριε. Συγγνώμη. Ένα. Τι γαβγίζεις ρε. Δίκιο έχεις ρε φίλε. Τι γαβγίζεις δεν έχει προβλήματα η Ρεάλ. Τι γαβγίζεις ρε με τη Ρεάλ έπαιζε ρε. Να ξεφτιλιζόμαστε παγκοσμίως με τον Δόλι. Εσύ τι είσαι ο γκόμενα του Γκαρσία είσαι εσύ. Και τώρα Έβλαχο Παόξι.
Ο καλύτερος προπονητής που είχε στον ΠΑΟΚ επί Σαββίδη, ρε βλάχο, ήταν ο Δόνης. Ταγαρόβλα είχε πάω. Ο μόνος προπονητής που πήγε σε πόρτ μπαγκάζ για να φύγει από προπόνηση. Έλλημο τάγαρο. Είδαμε τα χαΐρια σου. Φάγατε ένα κάρο λεφτά από το Σαββίδη, τα γάρια. Ο Δόνης φταίει, λίμο τάγαρο. Έλλημο τάγαρο πάω. Ο Δόνης φταίει. Άντε βρε λίμο τάγαρο, φύγε από εδώ πέρα. Όχι τέτοιες εκφράσεις. Άντε λίμο τάγαρο, βλάχο πάω. Ταγάρι. Ξέρεις από μπάλα εσύ. Ξέπαιξε το 4-4-2 και έπρεπε να παίξει ο Γκαρσία χαφ. Δε και καλά. Βλάχο, επειδή είσαι προσωπολάτρης εσύ. Προσωπολάτρη, βλάχο. Ορίστε. Λιμοτάγαρο, περίμενε να φάει 6. Από πού τα βάγει τα 6, ρε. Εσείς τρώγατε με το Στέβες 4 στα Καραϊσκάκια, τα γάρι. Καλά, έχεις δίκιο που το λες τώρα, εντάξει. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό έχεις δίκιο. Αλλά για πικάρισμα καλό είναι. Μετά χαλάσει και με το. 4 έφαγες. 4 έφαγες σε τελικό κυπέλου. Τα 6 του Δόνια με τον Ρονάλντο σε πειράξανε. Λιμοτάγαρο. Πριν από μία ώρα ακριβώς, Δραπτόπουλος, θα δέχεις την κριτική για τον άνθρωπο που με κράζει. Μπορώ να διαπληκτιστώ σαν άνθρωπο. Γιατί έχω σαν τι. Αυτό είναι το γουρούνι τότε. Άνθρωπο δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ, εξωγήινωσε. Εδώ, εδώ σε παρακαλώ πολύ, τόση ώρα μια χαρά ήσουν. Πάσα, θα σε στείλω στο κόκκινο. Θα σε στείλω στο κόκκινο. Ο κόκκινος άμα δεν έχει κούτρα. Άκουρα, Φωτιάδη. Ο κόκκινος άμα δεν τον κουτράρεις δεν έχει. Δες λίγο. Δεν δίνεις τον. Αυτό είναι, το, αυτό είναι ναι. το λεξικό του Μπαμπινιώτη. Ναι. Βλέπεις εδώ στη λέξη κούτρα ποια φωτογραφία έχει. Ναι. Τι από το μηχανή. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε στη Μαρτίου να δούμε ποιος έχει ναι. την κούτρα. Πάμε Μαρτίου. Άντε, μπράβο. Πάμε ποιος είναι ένα πατεώνα. Ναι, πατεώνας. Ναι. Σαρκίζει τις κλωτσιές. Έλα, ό,τι ώρα θέλει. Σε κάνει μπαούλο. Ό,τι ώρα θέλει. Θα μετράς. Ό,τι ώρα δόντι, θέλει. Γροθιά και δόντι. Ό,τι ώρα θέλει. Μα ναι. πεις για κούτρα εσύ. Ό,τι ώρα θέλει. Έλα, κουτροτάγαρο. Ναι. Έλα, βρε τώρα πτυχίο. Το μοναδικό πτυχίο που έχεις είναι κούτρα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε στον Παλί να μας πει ποιος είναι κούτρα. Βγάλω τον εδώ. Ο Μπαλής γιατί. Να βγει να πει ποιος είναι κούτρα. Τι σχέση έχει ο Μπαλής. Τι σχέση. Δικό σου κουμπάρο ήταν. Και επειδή είναι. Εσύ έλεγε σου τζουκάκια φάτε, σου τζουκάκια. Τι έχει παράπονο. Σαν τζουκάκια στον Μπαλή. Έχει παράπονο. Μάλωσε μετά δεν είναι. Έχει παράπονο. Όχι, δεν έχω παράπονο. Αυτό τι σημαίνει. Μα λε κουτραδόρου εσύ εμά. Εννοείται. Δεν έχει πληρώσει σε ταβέρνα τα τελευταία 12 χρόνια. Όχι, ρε φίλε. Άφη από εδώ πέρα. Γι' αυτό εσύ έχει. Φύγε ρε παλιό τζαμπατζή από εδώ πέρα. Λέγε ρε φίλε. Έλα, Κωστή. Καλώ τον. Ο Τζαβέλα φίλε θα πάει στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα τον πάρει. Ο Τζαβέλα θα πάει στον Ολυμπιακό. Εγώ λέω θα πάει στην ΑΕΚ. Και ο κόκκινο και... θα τρώει 10 μέρε παξιμάδια με ελιέ. Και δυστυχώ θα πάει κρίνει. Στην ΑΕΚ. Και όταν έρθει η ώρα να δει πώ θα παίξει ο Τζαβέλα. Ο Τζαβέλα θα πάει στην ΑΕΚ. Τι του λε τώρα. Αθληταρά. Κατάλαβε. Στον επόμενο. Αυτό ήταν ο μπάρμαν που σέρβιρε τον μπαμπά, το γιο του Σαββίδη με τον Τζαβέλα στα μπαρ. Αυτό ήταν ο μπάρμαν. Λέγε φίλε. Αγίτης Κακομήρας, λέγε. Ορίστε. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Ναι, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Γρηγόρη Κόκκινο για το δωράκι που μου έκανε χθες. Για τα γινάρια. Βέβαια. Τα πολλά τα λεφτά. Έτσι. Όχι. Όχι, για το άντερ της Ρεάλ θέλω να πω. Ναι, γιατί δεν λες για τα δύο χι. Έλα, έλα, έλα. Μ' αρέσει να τον πειράζω τον κόκκινο. Πείραξε, ρε, όσο θέλεις. Είσαι αγνώμονα σε επανέλθει τον κόκκινο. Τον πηγαίνω, τον πηγαίνω. Άσε τον κολλάω. Φίλε, η τριάδα μου ήταν σαφής. Ναι. Η τριάδα μου ήταν τα δύο χι. Έλα, 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 για πλάκα. Για όχι, βρεκαλάκα, όχι. Δεν το λέω σε σένα, γενικότερα. Η τριάδα μου ήταν συγκεκριμένη. Η οποία πλήρωνε από 20 μέχρι 25 φράγκα. Αναλόγως που θα έπαιζες. Τα δύο χ και το over 3,5 στην Νάπολη. Μετά είπα. Εγώ μια τριάδα. Ρε φίλε, θες να ακούσεις μια διάδα μετά να πληρωθείς. Και θα, και θα πληρωθείς σήμερα. Ωραία. Ναι, τι δίνω σε σένα πρώτα. Μετά. Η Τσεσεκά θα κερδίσει. Πού ρε. Στην έδρα της στην Μπενφίκα. Και θα κερδίσει ναι. και η Μάντσεστερ μέσα στη Βασιλεία. Ποια Μάντσεστερ. United. Στη Βασιλεία μέσα. Ναι. Ολυμπιακός θα και κάνει. Άμα είσαι και άπλιστος, βάλε ότι θα κερδίσει Sporting Λισαβόνας με over. Όχι το 1.55. Εγώ αυτό το έχω. Όχι, άσο και over. Όχι over, άσο και over. Και τη Juventus χ και under. Η Juventus είναι το τρίτο χ που σας είπα είναι από τα χ τα οποία under, είναι απολικά. Under η Juventus. Δεν, μπορεί να λήξει 2-2. Μπορεί 3-3. Χ και under και goal goal στην Ατλέτικο με τη Ρώμα. Δε, φίλε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Ατλέτικο παίζει τα ρέστα τη. Για μένα μην το. Μας κοράρει συνέχεια. Φίλε, μην το ακουμπήσει για να μην κλάψει.
Έκλαψα χθες και άλλα να κλάψουν. Φίλε, τώρα αυτό το χρησιμοποιώ, το είπαν για να πληρωθούμε. Από μόνο, τη μία. Μόνο κλαίμε. Μόνο από κλαίμε τη μία. Τώρα τελευταία. Εντάξει, αν όμως να σου πω κάτι. Ο παίζον με σοφροσύνη. Σοφροσύνη. Θα έπαιζε 2-3 το χθεσινό. Γιατί σου λέει 3 φράγκα επί 3-30 επί 2,2. Γιατί να το βάλω καρφί. Το παίζω 2-3. Κατάλαβες. Στον επόμενο. Καλησπέρα και από μένα. Σταμάτα, ρε. Κάτσε ρε. Έλα ρε Φωτιάδη, πες. Καλησπέρα από μένα, Φωτιάδης. Την καλά Θεσσαλονίκη και τον Απόλλωνα Ποντίων. Γιατί ρε Κωστή. Θα τον δίνουμε μετά μαζί. Γιατί ρε Κωστή. Γιατί αγόρι μου που μπαγκάνε. Βρήκε ο Φίλιππος στον Αθαναήλιο. Γιατί αγόρι μου. Εσύ είσαι κύριος ρε. Ποιος είναι. Κύριος. Καλά τα έλεγες μέχρι τώρα. Κόψτον. Τον είπε κύριο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ορίστε ναι. Φτεμβγίβρις. Έλα φίλε. Κώστα. Έλα. Ναι. Ανακοινώθηκε ο Τζαβέλα στον Ολυμπιακό. Γάτος είσαι. Γάτος είσαι. Μ' αρέσει. Στο χάτμπολ. Γιατί ποδοσφαιριστή Τζαβέλα δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Από όλες τις μεριές. Δηλαδή εντάξει, δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμφωνήσω με τον Ποτέ. Αλλά να έλα, θα φέρει. Αυτό είναι λόγος να σε κόψω. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει Τζαβέλα παίκτη, ποδοσφαιρικά Τζαβέλα. Όχι σαν παιδί, άστο που δεν τον έρχεται στον Ολυμπιακό σε χαρακτήρα. Να παίξει πού, Τζαβέλα στον Ολυμπιακό, είναι δυνατό. Mm. Να πατήσει άνθρωπο στο γήπεδο. Ναι, ενώ τώρα πατάει. Κώστα, θέλω να μου αναλύσει λίγο το ματάκι σήμερα, γιατί δεν είπατε τίποτα για Ολυμπιακό. Ο Βεράκη το βλέπω εγώ, ο άλλος δεν μιλάει από εκεί. Άσο και όβρο. Κάνε μου μια ανάλυση, δύο λεπτά. Ο Ολυμπιακός, φίλε, πάει μόνο για νίκη, είναι υποχρεωμένος. Ναι, εγώ πάω για νίκη. Ο Κώστας θέλω να μου κάνει μια ανάλυση, ναι, αν γίνεται. Θέλω να σου πω κάτι απλό. Το ότι ναι, πρέπει να πας για νίκη σημαίνει ότι πρέπει να ανοιχτείς. Η Sporting, αν ξέρεις την ποτινή χρονιά, η Sporting αν της δώσεις χώρους θα σε γλεντήσει. Χρειάζεσαι κάτι περισσότερο? Όχι, θέλω Κώστας να μου τα αναλύσει. Δεν διαφωνώ από την, αυτή του κόκκινου. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα είναι ανοιχτό μάτς, έτσι πιστεύω. Ανοιχτό μάτς. Είναι, άκου να δεις, το παιχνίδι μπορεί να πάει στο 0-0, φίλε. Θα σου πω, όλα εξαρτώνται από τον Τάκη Λεμονή. Αν θα ρισκάρει. Από πότε. Και από πότε. Αν ρισκάρει από την αρχή, αν δει δηλαδή τον Ολυμπιακό να μαρκάρει ψηλά και τις γραμμές του ψηλά, παίξει το over 3,5. Live. Την ώρα του παιχνιδιού. Την ώρα του. Όχι, αυτό μου αρέσει ο κόκκινος εμένα. Γιατί βλέπει τις συνθήκες του αγώνα. Και σου λέει, μ' αρέσει αυτό που κάνει. Είμαι έμπαλος. Σε αυτά, όταν είναι να οικονομήσει το στοίχημα, γίνεσαι έμπαλος. Πώς γίνομαι με έμπαλος τώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα ρισκάρει από την αρχή ο Λεμονής. Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί δεν πιστεύω, δηλαδή πιστεύω ότι θα φάει ένα ημίχρονο. Και αυτό είναι εναντίον του Ολυμπιακού, γιατί θέλει νίκη με δύο γκολ. Με καθαρό σκορ. Ναι. Όλα. Τι προβλέπετε, παιδιά. Εγώ λέω 3-1 θα χάσει ο Ολυμπιακός. Είναι καλύτερη ομάδα, φίλε. Εγώ λέω 2-1. Αν και ο Ολυμπιακός παρουσιάζει πολύ μεγάλη βελτίωση. Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό ήθελα. Και αυτό καλύτερη ήθελα. Συνοχή στο ανασταλτικό του κομμάτι. Ναι, γιατί μαθαίνει ο ένας τον άλλον πλέον. Γιατί δεν ξέρω αν είναι αυτό ή αν συμβαίνει κάτι άλλο. Όχι κάτι με αυτό. Πάντως με το Λεμονή παρουσιάζεται πιο σοβαρός ο Ολυμπιακός. Ναι. Παρακαλώ. Δυστυχώς. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Ναι, είχε πέσει γραμμή πριν. Ναι, συγγνώμη. Κοίταξε, ήθελα να αναφερθώ στον Ολυμπιακό και στον Πανιόνιο βασικά. Μάλιστα. Στον Πανιόνιο αυτό που έγινε, ναι, ελπίζω να μην βγεις βάρος του ΠΑΟΚ. Γιατί συνήθως τέτοιες καταστάσεις. Ναι, θα παίξει ο Σαββίδης εκεί και θα παίξει βάρος του ΠΑΟΚ. Όχι, συσπυρώνουν τις ομάδες. Ναι. Δηλαδή μπαίνει το μαχαίρι στο κόκκολο, ξεκαθαρίζει η κατάσταση και συσπυρώνει την ομάδα. Γιατί παρέπεει ο Πανιόνιος στο τελευταίο διάστημα. Ρε φίλε, δεν βλέπεις ότι οι κρούνοι του ουρανού, Χριστοί Βούδες, 12 θεϊστές, τίνουνε προς τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Το βλέπω. Η περιραίωση ατμόσφαιρα δεν τη βλέπεις. Το βλέπω. Ναι. Τίνουνε. Εάν δεν τίνουνε. Το πάρει, εγώ μπορεί. Το λέω 2 μήνες τώρα. Μπορεί. Εσύ τι λες, δεν μπορεί. Εγώ λέω δεν μπορεί. Εντάξει. Και ο πρώτος για μένα αντίπαλος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός. Κόκκινε, συμφωνείς. Ολυμπιακός. Αυτό μπορώ να σου το πω μετά το Γενάρη. Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Μετά το Γενάρη θέλει να δεις μεταγραφές. Φίλε, Ολυμπιακός. Άκου να δεις. Καλά το λες. Το πρωτάθλημα είναι σκακέρα. Αν δεν δω τις κινήσεις που θα γίνουν και το Γενάρη, δεν μπορώ να σου πω κάτι με υπευθυνότητα. Σου έλεγα και υιοθετώ
την άποψη του Κώστα ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί για το πρωτάθλημα. Για πολλούς λόγους. Ναι. Λοιπόν. Όχι για αγωνιστικούς. Όχι μόνο αγωνιστικούς. Άμα ήταν αγωνιστικούς. Για πολλούς λόγους. Εγώ λέω αγωνιστικούς. Όχι μόνο. Άκου να δεις. Άκου να δεις. Άκου να δεις. Αγωνιστικά όμως. Όχι, όχι. Να μιλάμε καθαρά. Θες να σου λέω παραμύθια. Για πες τα καθαρά. Αν θες παραμύθια, σε λάθος σταθμό συντονίστηκες. Δεν γουστάρω παραμύθια. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, όντως έχει το πιο ποιοτικό υλικό. Ομάδα δεν έχει ακόμα. Ποιοτικό υλικό στο τι να παίξει το 5x5. Ρε φίλε. Θες να κάνουμε πλάκα τα κατηγορία. Λέω το υλικό ποιοτικά. Τι σημαίνει το ποιοτικά, για πες να ξέρουν μπάλα. Ατομικά δηλαδή από τις υπόλοιπες ομάδες είναι καλύτερο. Να ξέρουν μπάλα δηλαδή. Σαν αθλητές δηλαδή στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο δείχνουν καλύτεροι. Τι αθλητές. Μα δεν είναι αθλητές αυτοί που παίζουν μπάλα στον ΠΑΟΚ. Αυτό σου λέω. Ότι το ποδόσφαιρο σήμερα έχει αλλάξει και θέλουν αθλητές ποδοσφαιριστές. Δεν θέλει τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Αυτό διορθώνεται. Γενική αντοχή. Αυτό διορθώνεται. Αυτό που δεν διορθώνεται. Λάθος κάνει, φίλε. Το ντεφορμάρισμα. Το ντεφορμάρισμα διορθώνεται. Πόσο καιρό είναι διορθώνεται. Μα δεν είναι θέμα ντεφορμάρισματος. Είναι ένα χρόνο. Δεν θέμα ντεφορμάρισματος. Τι είναι. Είναι θέμα ότι, είναι ότι έχουν πάρει την κατηούσα σαν παίκτες. Σαν παίκτες, ναι. Άρα λες δεν είναι καλές μεταγραφές. Φυσικά. Άρα λες δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Αγωνιστικά όχι. Μάλιστα. Μπορεί να το πάρει αλλιώς. Οκ. Να σε καλά. Μπορεί να το πάρει αλλιώς. Σεβαστό. Πες μου αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ποιους έχει διαβολιστές να περάσουν στο ένας με έναν από τα πλάγια να μπορούν να κάνουν. Να μπουν... Ρώτα τον παπά. Από τα πλάγια. Ναι, καλά, ναι, από τα πλάγια έχει τον ναι. Το Κάμπος. Ποιον? Ποιον? Τον Κάμπος. Ποιον? Τώρα θα βάλω να παίξει αναγκαστικά επειδή τράβηξαν τον Βιερίνια πίσω. Ναι. Έχεις τον Μακ. Δεν πάει. Ποιο Μακ. Όχι, δεν μάκρε, παιδιά, παίζει ο Μπακ. Ναι, δεν παίζει, σου λέει, δεν πατάει. Ναι, λέ, δε, με ρωτά και σου απαντάω. Το ίδιο ότι δεν παίζει, δεν παίζει. Το ίδιο λέτε. Λες ποιους έχει. Έχει, αλλά δεν προσφέρουν. Σε αυτό ναι. Πήγαν σε ένας μέναν κανένα. Σε αυτό ναι. Όχι, box to box δεν έχουν αποδείξει κάτι. Α, το box to box δεν είναι το ένας μέναν. Άλλο είναι το box to box. Το ένας μέναν λέω εγώ. Άλλο είναι το box to box. Όχι, στο ένας μέναν δεν έχω. Ο μόνος που πήγε ένας μέναν στον ΠΑΟΚ φέτος. Είναι ο Μάτος. Όχι. Ήταν ο Ενρίκε. Ο Μπακ. Πριν φύγει, ήταν ο Ενρίκε, ο οποίος κέρδισε εκείνη το απίστευτο πέναλτι. Ποιο πέναλτι, ρε. Αφού δεν θυμάσαι. Το πέναλτι που κέρδισε. Με την έσταση σου. Που πήγε μόνος του. Α, ναι. Πέρασε την μπάλα. Αυτό ήταν ένας μέναν. Διάλειμμα. Και το διώξαν. Δανεικό του στείλαν. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συν κασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες? Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Διευθυντάρα έχουμε, δεν έχουμε? Αν έχουμε, λέει. Εργαζόμενους αστέρια, δεν έχουμε? Όχι επειδή είμαι μπροστά, κύριε διευθυντά μου, αλλά έχουμε. Τότε οι απέναντι, τι κάνουν καλύτερα? Να τους παρακολουθήσουμε. Αχα, για πάρε τηλέφωνο και κάνε τον πελάτη. Έχετε συνδεθεί με το τηλεφωνικό κέντρο? Μιλάω με το τηλεφωνικό τους κέντρο. Τι πράγμα? Αφού δεν έχουν αγοράσει τηλεφωνικό κέντρο. Κακοροϊδευόμαστε τώρα, έλα σε παρακαλώ. Η εξέλιξη στην επικοινωνία της επιχείρησής σου με το COSMOTE Business One δεν περνάει απαρατήρητη από κανένα. Γιατί τώρα λαμβάνεις φαξ ακόμα και στο κινητό σου. Δεν χάνεις ούτε μία κλίση και έχεις προηγμένες υπηρεσίες χωρίς να πρέπει να αγοράσεις τηλεφωνικό κέντρο. Απόκτησέ το μόνο με 10 ευρώ και 8 λεπτά το μήνα και grow your business. COSMOTE. Η τιμή αφορά στα πακέτα COSMOTE Smart Office Full Pack και Fax. Για πελάτες COSMOTE Business One.
Πω ποικιλία, τυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία στο 2315-528-810. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προστάβιταλ. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προστάβιταλ είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Νέος αφιγραντήρας Morris Premier Class. Με smart control, με ένδειξη θερμοκρασίας υγρασίας, ιονιστή και λάμπα UV για καθαρή ατμόσφαιρα και ιδανικό περιβάλλον. Με 5 χρόνια εγγύηση. Γιατί είναι Morris και σου πάει. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Λοιπόν, λέω φέτος τα Χριστούγεννα να μην το παρακάνουμε με τα στολίδια. Να, ας πούμε, να βάλουμε αυτό το όμορφο αγγελάκι πάνω στο τραπέζι. Ή να πάρουμε και αυτό το ψηλό δέντρο. Είναι και φτηνό. Και αυτές τις μπάλες. Και τις γυρλάντες. Και τα φωτάκια. Έχει και πολύ όμορφα σερβίτσια χριστουγεννιάτικα. Φέτος τα Χριστούγεννα μπορούν όλα στο σπίτι να γίνουν τόσο γιορτινά όσο πουθενά. Γιατί στον Σκλαβενίτη θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά, ποιοτικά και διαλεκτά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα που καμισάτσι, ξέρεις, έτσι πάνικο, να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί, τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Ίσως μπορείς να τα βρεις και αλλού. Σίγουρα δεν μπορείς να τα βρεις όλα σε ένα σημείο και σίγουρα όχι σε αυτές τις τιμές. Spirit, τα μοναδικά εξειδικευμένα cash and carry ποτών, αναψυκτικών, χυμών, με 3.500 κωδικούς και ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Spirit Θεοδωρίδης, Λαγκαδά 357, Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4, Κέντρο, Κλαστήρα 46, Χαριλάου. Spirit. Για ό,τι πίνετε. Black Friday στο One Salonica. Έλεος και από χθες μέσα έξω μπουμ μπουμ. Tool Plus, μαντέμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίας, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πως πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πως θα γυρίσετε. Πως? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave, μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 751 241. Δύο άγγελοι στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα. Δύο αυθεντικές λαϊκές φωνές. Ένα ντουέτο φωτιά. Νύχτες Αγγέλων. Άντζελα Δημητρίου και Άγγελος Διονυσίου.
Η Λέδη του ελληνικού τραγουδιού και ο αγαπημένος ερμηνευτής μας χαρίζουν ένα αξέχαστο λαϊκό πρόγραμμα. Νύχτες Αγγέλων. Μόνο για 6 μοναδικές εμφανίσεις στο Θέατρο Βεργίνα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 1η Δεκεμβρίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε το 2310 και τα 390 για να και πάλι δικά σας. Πριν πάμε στον κόσμο, να πω ότι δύο είναι στην αναμονή. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε άλλοι τέσσερις. Μαζί μας η Ασκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με Black Friday και απίστευτες εκπλήξεις αυτή την Παρασκευή με τιμές μοναδικές, ανεπανάληπτες για τους φίλους του αυτοκινήτου και όχι μόνο για αγορά αυτοκινήτων, για σέρβις και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596 λίγο μετά το Αλφα Κταίο. Κόκκινα Τσεζεκά ή Ατλέτικο, μακριά από Ατλέτικο. Μακριά από Ατλέτικο. Δεν ανασταίνουμε ομάδες. Πώς εξηγεί το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παίζει ένα κοσάρι το πολύ ωραία μπάλα και μετά παλεύει να μπει περιοχή? Πιστεύω μας έχουν πάρει χαμπάρι πως παίζουμε Τάσος ΠΑΟΚ Δραπετσόνα. Είναι και αυτό μια άποψη. Το χθε μου Γρηγόρη είναι άπεκτο, να είστε καλά. Ραπ, αντί να παίζεις μποκ τα βράδια, καλό να ενημερώνεστε από το διαδίκτυο. Βλέπετε δηλώσεις πανού για τη μη συμμετοχή παικτών. Λέει 8-13. Μάλιστα. Πάμε. Ορίστε. Λοιπόν, πριν πάμε. Βρήκες την ανακοίνωση Φενταγίν? Όχι, ρε, τη διάβασα τη Φενταγίν. Αφού τους απάντησα. Λοιπόν, έχω εδώ ένα φίλο ο οποίος είναι και βλάχος από τον Όλυμπο και ΠΑΟΞης. Και στεναχωρέθηκε. Λέει, βρε πουλάκι μου, λέει, γιατί είπες, λέει, βλαχοπαοξίδες, με πονάει, λέει αυτό. Σιαμάτρας Δημήτρης, βάζει και διαφήμιση, λέει, στις ταμπέλες του ΠΑΟΚ. Ναι. Επειδή ήταν πολύ γλυκός, του στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Επειδή και βλάχος είναι κιόλας. Δώσε το μικρόφωνο στο Φωτιάδη. Έλα Φωτιάδη. Και εγώ επειδή είμαι βλάχος. Εσύ είσαι πόντιος. Βλαχοπόντιος είμαι εγώ. Αυτή η μίξη δεν υπάρχει. Είναι μεγάλη μίξη. Είναι. Το στείλω τις ευχαριστίες μου. Η μάνα ήταν βλάχα. Ναι, η μάνα μου είναι βλάχα και ο πατέρας μου. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο, έτσι λίγο να αλλάξει. Ναι, γρήγορα. Ήρθε καμπρός δηλαδή ο πατέρας μου εδώ στο Τριάδη να πάρει την Εύη που είναι στο παππού. Σόγαμπρος είναι ρε παππού. Σόγαμπρος από την Αυγή, από το τέτοιο πάνω. Άστον Αυγής. Άστον Αυγής. Και ήρθε στο Τριάδη να πάρει τη μάνα μου. Και τελικά. Και τελικά λέει ο παππούς ο Μπαρμπαγιάννης. Ναι. Ποιος είναι αυτός, ρε. Α, ρε, είναι ο γαμπρός της Ζουίτσας, δεν είναι αυτός. Η Ζουίτσα είναι η μάνας. Ναι, Ζουίτσα. Ναι, και. Τρομερά πράγμα. Και την πήρε. Την πήρε. Και την πήρε. Και έβγαλε εσένα το διαμάντι. Έβγαλε το διαμάντι. Εκεί έχω το μεγάλο πρόβλημα. Ποιο πού. Στο μαγαζί του Ξουνού, ο Ξουνός είναι βλάχος. Ναι. Και ο κολλητός που δουλεύει είναι πόντιος. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον γιατρό. Τους δαγκώνεις και τους δυο. Τους δαγκώνω. Και τον βλάχο και τον πόντιο. Πώς τους δαγκώνω. Τους δαγκώνεις τις άλλες. Ξέρω εγώ. Τα δόντια σου. Πώς τους δαγκώνω. Έχεις κάτι ούλα εσύ. Κάτι ούλα. Κάτι φλουοράιντ έχεις. Εγώ έχω ούλα. Εσύ είσαι φαταούλα. Έλα, έλα, έλα. Φαταούλα. Έλα, πάνε. Εγώ έχω ούλα και εσύ φαταούλα. Πάνε, πάνε στον κόλπο. Λοιπόν. Έχει κανένα μήνυμα. Α, τα είπαμε. Πάμε. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Κρύα Βρύση παίρνω τηλέφωνο και εγώ τυχαίνομαι και εγώ έχω στη βλάχο. Είσαι έξω από τη φυλακή εσύ, γιατί είμαι εσύ στην Κρύα Βρύση φυλακή είστε. Εσύ από αδερφέ μου, δεν είμαι φυλακή και ποτέ, είμαι οικογενειάρης άνθρωπος. Ναι, είσαι από την άλλη μεριά. Σας παρακολουθώ εδώ και 4-5 χρόνια και μου προσφέρετε χαρά και γνώσεις. Έλα μωρέ τώρα, και χαρά και γνώσεις. Υπερβάλλεται. Λίγο, μην το λες, άλλο το κολόβλακι και το παλιόβλακι, μην το λες. Λοιπόν, δεν πειράζει που περίμενα τόση ώρα γιατί ο Γρηγόρης εχθές με πλήρωσε. Δεν βάζω στοίχημα στη ζωή μου, δεν είχα ξαναπέξει. Παίξε διπλό τον ΠΑΟ με τον Πανιόνιο. Όπως με πληροφορούν. Αν βγήκε ο σιδηρόπλος διαιτής, το έδωσε χ. Εγώ αυτό θα ανεβάσω. Παράζει. 2-30 το διπλό πήγε 1-90. Μεγάλε σαβίδι. Γίγαντα. Συνέχιση. Κωστή. Γίγαντα. Κωστή, μ' ακούς. Λέγε φίλε. Ο Γιάννης ο Μπανιώτης, ο γιατρός που λες, είναι από εδώ από το χωριό μου. Ναι, ναι, και αυτός εκτός φυλακής είναι. Καλό παιδί. Καλό πολύ παιδί. Καλό παιδί. Η άλλη μισή. Γιατί λένε κρύα βρύση. Γιατί παλιά είχε μία βρύση εδώ έξω από το χωριό, ήταν πολύ κρύα. Δεν μου λέτε. Γιατί η μισή είναι φυλακή από την κρυοβρυσιότητα. Γιατί έχετε. Ποιος είναι φυλακή, μου. Παραβατική συμπεριφορά έχετε. Όπως. Όχι, μην λες τέτοια. Δεν υπάρχει. Την αλήθεια λέω.
Κάποτε το 1983-84 δέρναμε τους παζοξίδες και μας έμεινε αυτό το όνομα. Δέρνατε τους παζοξίδες. Ναι, ναι. Το 83-84. Να είστε καλά. Όχι, μοιάζει μια να πω μια. Πείτε για τον Γιαννόπουλο. Ο Γιαννόπουλος το 84, αν θυμάμαι καλά, έφυγε με ένα παπούτσι από εδώ από την Κρύαβρηση. Το Γιαννόπουλο δύσκολα το δίρετε. Ναι, ναι. Δεν τον δίραμε. Έχει πάει στην Κρύαβρηση. Όρμησε ο κόσμος. Και με έφυγε με ένα εγώ έχω δει... Όλοι οι νεοδημοκράτες είστε. Έχω δει ξύλο. Και γύρω στο 65%. Ναι. Έχω δει ξύλο. Απόλλων Κρύας Βρύσης Ορδαϊκός. Με ένα Μίτροβιτ σέντερφορ που είχατε πριν 20 τόσα χρόνια. Τον Ιουγκοσλάβο. Ναι, πολύ ναι, ξύλο, ναι, ρε φίλε. Μέχρι που με ρωτήσανε εσύ από πού είσαι και είπα, έχω Νόμπελ κατέ και δειγματίζω, λέω. Δειγματίζω ρούχαλο στον δρόμο. Πάντως δεν παίζω στοίχημα. Σήμερα θα ξαναπαίξω και θέλω να ακούσει τον Γρηγόρη τα σημεία που έλεγε, γιατί δεν τον άκουσα ήμουν στο τηλέφωνο. Άσο την Τζεσεκά και διπλό τη Μάντσεστερ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως πήρα σήμερα το πρωί 55 ευρώ στη ζωή μου, δεν είχα παίξει τίχημα. Γιατρός Ξανθιώτης. Ακόμα και ο κουσκουνάς του Όφη είναι πολύ καλύτερο φόρ. Προσαρμοσμένος στις σύγχρονες απαιτήσεις. Γιακουμάκης της Λεβαδιάς, Δουβίκας Τρίπολης, απείρως καλύτερη του Βέλιου. Και φυσικά ο Γιακουμάκης, ο σέντερ φόρ της ΑΕΚ. Επόμενη γραμμή. Λέει ο γιατρός ότι πρέπει να το συμφωνήσω. Δικαίωμά του. Ο γιατρός έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Δικαίωμά του. Εσύ τρως με το κουτάλι. Ο γιατρός είναι γιατρός. Ναι. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, πάρει διαφορά. Τι είσαι εσύ? Δημοσιογράφος είσαι. Πάρει διαφορά. Άμα πεθάνουν οι δημοσιογράφοι, τζάμπα θα πας. Ναι, έλα φίλε, ναι. Ορίστε. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αφήστε με λίγο να μιλήσω ένα λεπτό, ναι, και μετά λέμε ό,τι θέλετε, εντάξει. Θα λέμε ό,τι θέλουμε εμείς, ναι. Έγινε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, το αφεντικό σας, πώς το λένε, Ανδρώνη. Μάλιστα. Πρέπει να σας κάνει άγαλμα, εσένα και τους συνεργάτες σου Κωστή, δηλαδή τον Κόκκινο και τους άλλους γιατρούς και αυτούς που παίρνεις το βράδυ. Να του πω να μας κάνει άγαλμα, ναι. Ναι. Γιατί εκτός από εσάς, όλοι οι άλλοι είναι μαθητές του Γκέμπελς. Μαθητές του Γκέμπελς. Η προπαγάνδα πρώτη. Έχουν βρει και τα πρόβατα εκεί, κάτι πρόβατα και. Μάλιστα. Τα είχαμε να λέγαμε. Τέλος αυτό. Αυτό είναι. Δεύτερο. Κόκκινες συγχαρητήρια. Έπαιξα ό,τι είπες, αλλά έβαλα και τον Αποέλ. Πήγα Κουβά, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Σήμερα θα σε ξανακολουθήσω. Σήμερα θα πληρωθείς, πιστεύω. Μακάρι. Μόνο τα δύο χινάρια μου που έπαιξα. Όλος ο κόσμος να πληρωθεί. Τρίτον, Κωστή, ναι, εγώ σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα να δούμε ποιος έχει καλύτερη γραμμή με κάτω. Η ΑΕΚ θα κάνει μεταγραφές, να το ξέρεις. Δεν βλέπει. Άλλο θα. Με συγχωρείς. Το ότι όλοι θα ψωνίσουν είναι δεδομένο. Τι θα ψωνίσουν? Όχι. Δύο καλές μεταγραφές Ιανουαρίου. Για Ιανουάριο, έτσι. Να κάνουμε λίγο υπομονή. Ναι, ναι. Εννοείται, ρε παιδιά, εννοείται. Απλά το έχω σαν πληροφορία. Ωραία. Και κάτι ακόμα, το ξέχασα. Δεν πειράζει, θα το θυμηθείς και μας ξαναπάρεις. Κάτι ακόμα ήθελα να πω σημαντικό. Α, και κάτι ακόμα, παιδιά, που είπα για τις υπόλοιπες εκπομπές του Μετρόπολης. Λίγο παραπάνω σεβασμό στο δεύτερο μεγαλύτερο λαό στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά τους Παοξίδες, είμαστε εμείς ο δεύτερος μεγαλύτερος λαός στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Γεια σου, φίλε μου. Ποιο μπαταλής να ήταν ο φίλος? Όλα τα site εδώ το έχουν σίγουρο ότι έκλεισε ο Μασούτης στην ΑΕΚ και αυτός είναι ο λόγος περιθωριοποίησης από τον Πανιόνιο. Ναι. Ο Ράπιο είπε ότι είναι μεγάλη μεταγραφή, αν ισχύει η πληροφορία. Ναι. Επειδή εκτιμώ τις ποδοσφαιρικές και ναι, μόνο ναι, αυτές τις γνώσεις που έχει. Πολύ καλό, καλύτερο στο Μάνταλο. Το πιστεύεις ή το είπες ειρωνικά, ρωτάει. Πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή, γιατί έτσι όπως αμυντικά είναι θωρακισμένη η ΑΕΚ, θα πάρει και πολύ λιγότερα μέτρα. Θα πατήσει και περισσότερο περιοχή, θα βγάλει και περισσότερο ταλέντο. Είναι εύστοχη μεταγραφή αν την κάνουν. Πολύ καλή και όχι ιδιαίτερα, πώς το λένε, ακριβή. Ρε εσύ Γρηγόρ, λέει, έχεις δουλέψει παλιά, λέει, με τον κυραντών Τζακά. Ο Τζακάς ποιος είναι? Ναι, φυσικά, το 87, τι σαν βοηθός του, ένα καλοκαίρι. Τι ο Τζακάς? Κάναμε τζάκια. Έκανες εσύ τζάκια? Έκανε ο Κυραντώνης. Εγώ ήμουν βοηθός. Έψινε στα λουκάνικα κάτω. Όχι, ρε φίλε. Κουβαλούσα τα μπάζα, τα πάντα. Εσύ κουβαλούσα. Ναι, φυσικά. Τα χέρια αυτά γίνανε σφριγγυλά από το κουβάλι μας τα μπάζα. Λοιπόν. Τζακάς ήταν. Ναι. Ωραία. Μια ερώτηση ο Μιστακίδης, πότε γυρνάει, και επίσης σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο Τζαβέλα είναι και στο σπίτι μαζί με τον Ήβη στον Πειραιά. Ηρωνεύεται αυτός τώρα. Ναι. Λοιπόν, για να δείτε τι θα πήγατε μια, έχω βάλει 2-3 ακριβές σκορ τη Λίβερπουλ με 5 φράγκα, 17,5 απόδοση στον ΟΠΑΠ. Ναι. Εντάξει, πολλά είναι. Το στημένο χ αυτός διπλό το έπαιξε 2-3. Αυτή η φωτογραφία είναι αφιερωμένη σε σένα. Η τέχνη της γροθιάς. Είστε ασύλληπτοι, ρε. Τι να σας κάνω. Ορίστε, ορίστε, θα με πνίξεις. Δεν παίζεις, ρε Κωστή, δεν παίζεις. Έχει τον άνθρωπο, ρε φίλε. Μάλιστα. Ναι. Ναι.
Παρακαλώ. Έλα, φίλε, καλέ. Καλέ, γιατί δεν μιλάς. Ορίστε. Έλα, ναι. Έλα. Γιούχου. Έλα, φίλε. Ορίστε. Δεν είμαι σαρμελιά, προχώρα. Λέ, έλα, εσύ. Έλα. Κωστή, ναι. Και Γρηγόρη. Ναι. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ που μας δίνει εμάς τους ξενιτεμένους ευκαιρία να βλέπουμε έστω και live streaming τους αγώνες εντός έδρας. Έτσι. Λοιπόν, και ένα άλλο να σας πω τώρα. Καλά, Κωστή, με το Σαράση δεν κάναμε τίποτα. Δεν πάθει εντός. Με τον. Με τον. Κοίτα να δεις, ένα άλλο να σας πω τώρα. Ναι. Ο Σισε, γιατί μιλάτε τώρα Ολυμπιακό Sporting και αυτά παίζουν σήμερα, ο Σισε το βλέπω να πάει Μπενφίκα, γιατί το είχε το Αμπόλα να πάει το Σισε που καβαλούσε τον Μπρίγκοβιτς, θυμάστε. Ναι, 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 ναι. Τον βλέπω να πάει για, τον είχε πρώτη σελίδα να πάει, καλός στόπερ είναι. Να πάει για Μπενφίκα. Καλός στόπερ. Δεν είναι καλός παίκτης, φίλε. Μόνο ο Λουιζάο μετράει, αυτός που τσακωνόταν. Καλός στόπερ. Δεν είναι καλός παίκτης, φίλε. Καλός στόπερ είναι. Εγώ έχω διαμέτρο αντίθετη άποψη με τον κόσμο. Εντάξει, δεν πειράζει. Άρρωστος. Λοιπόν, Δευτέρα πετάω για Ελλάδα. Ναι. Και θα κάτσω να πάω στον αγώνα με τον ΠΑΟ. Από πού? Τον Παναθηναϊκό. Από πού πετάτε? Εγώ πετάω από Μάντσεστερ. Α, εσύ που μένεις στην περιοχή, είπαμε, ναι. Α, από το Χάου. Στο από το Χάου. Χάου. Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, εσείς, όπως και όλο τον κόσμο, περνάει πολλή ώρα μαζί σας και να είστε καλά, ρε παιδιά. Εγώ θα θέλω να σας δω προσωπικά εκεί πέρα. Γιατί ξέρω που είναι. Στη γωνία έχει και ένα ρεστοράν. Το ξέρει ο. Πάει το ρεστοράν, έκλεισε. Πάει το ρεστοράν. Έκλεισε. 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 Μετακόμισε αλλού, μη σαν να χωριέται. Έχει κι άλλα εδώ πέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια, γεια, γεια. Πάρε και ένα χιλιάρικο μαζί σου για το φαγητό. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε. Έχει παίξει λιμοκτονία. Έλα, φίλε. Ναι. Και εγώ με το αυγόκινο, τι νομίζεις? Ναι. Κούτρης κι εγώ. Ναι. Γιατί λέγεται Λεωνάρντο? Ο μπαμπάς του είναι Βραζιλιάνος. Α, δεν το ήξερα, είδες. Όχι. Ο μπαμπάς του είναι Ροδίτης και η μάνα είναι Βραζιλιάνα. Μάλιστα. Χωρίς ανηγονείς έμεινε με τη μάνα αυτός. Και κράτησε το. Κράτησε το όνομα του μπαμπά της μάνας. Και το επίθετο της μάνας. Όχι, το επίθετο. Το μπαμπά και το όνομα. Μην μπερδεύεις, ρε κοντή. Της μάνας το. Καμάρι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Γρηγόρη. Γρηγόρη, δεν παίζεται, ρε. Πάμε, πάμε. Άντε πάλι αυτός. Ποιο είναι αυτό το τραφιλέ? Ναι, εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Ναι. Ποιο είναι αυτό? Πάλι τον τέτοιο, τον αυτόν, πώς λέγεται. Για τον πόντιο, ναι, ναι. Το Φωτιάδη, τι έχει ένα πρόβλημα με το Φωτιάδη? Δεν έχω πρόβλημα, αλλά πήρε πριν. Και... Ατραξιόν! Δεν ξέρω κάτι έγινε και έξω. Κολεξιόν! Τι πήρε εγώ. Πάμε. Συγγνώμη, δε, μια χαρά. Μην βγάλετε άκρη, λέγε, λέγε. Και γουστάρουμε πολύ και στη Μαρμίτα που είναι. Γιατί τα βραβδισμένο είναι άσοδο, έχει και βαρύ χέρι. Λοιπόν, εγώ ο παδό του Παναθηναϊκού είμαι. ΠΑΕ, ΚΑΕ και Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός δεν χρωστάν ποτέ στο δημόσιο και δεν έχουν δανειστεί κιόλας ποτέ από το δημόσιο. Τα νερά είναι πληρωμένα. Όλα πληρωμένα και μόνο αν έχετε ακούσει που χρωστάμε σε παίχτες. Λάθος κάνεις, φίλε. Και αυτά έγιναν τώρα, έτσι. Λάθος κάνεις, φίλε. Δεν το ξέρω για το ρεπορτάζ. Λάθος κάνεις. Υπάρχουν πολλά χρέη προς το δημόσιο. Τα οποία είναι ρυθμισμένα. Άλλο ρυθμισμένα. Ναι, όχι, όμως δεν χρωστάει. Άλλο, χρωστάει. Άλλο δεν χρωστάει και άλλο είναι ρυθμισμένα. Υπάρχει διαφορά. Οκ, okay, πάντως εμείς, σαν τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που τους έσωσε ο Βενιζέλος, σαν τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο που πάγωσαν τα χρέη και έπρεπε να πέσουν. Φίλε, εδώ αλλάζει ο νόμος για να σωθείς τώρα, πλάκα μου κάνεις. Ναι, αλλά εγώ δεν δέχομαι να ακούω από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης που χρωστάν μαζί με τον Ερασιτέχνη Ηρακλή εκατομμύρια, ναι, να μου λένε ότι εγώ είμαι ευνοημένος. Δεν είσαι. Όχι, δεν είμαι, φίλε. Γιατί και αν είμαι, δεν δέχομαι να μου το λένε αυτό ομάδες της Θεσσαλονίκης. Που λέτε. Έχουν καταχρεώσει δημόσιο, παίχτες και όλα. Καλά, σε λέει. Και αυτά τα χρέη που έχουμε εμείς τώρα, αυτά έγιναν φέτος με τον Αλαφούζο. Δηλαδή υπάρχει λιγότερο κακός ή λιγότερο κλέφτης κάποιος. Όχι, δεν δέχομαι από ομάδες της Θεσσαλονίκης να μου το λένε εμένα αυτό. Ναι. Να μου το πει. Λάθος κάνεις, ρε φίλε. Εγώ δεν χρωστάω προσωπικά. Έχω δικαίωμα να σου το λέω. Ναι, ρε φίλε. Έχει δικαίωμα οποιοδήποτε να σου το λέει. Ναι, όταν εγώ είμαι παταξής, επειδή υπάρχουν. Άκου να δεις. Επειδή είσαι νεαρός και μ' αρέσει που πιστεύεις κάτι και το υποστηρίζεις. Ναι, πες μου. Λοιπόν, δεν γουστάρω τους παταξίδες. Καλό είναι η παταξίδες. Η ομάδα σου δηλαδή έχει 140 εκατομμύρια και δεν έπεφτε στο βόλιο επί 10 χρόνια, με κοροϊδεύεις δηλαδή. Βλέπεις ότι και μου λες εσύ εμένα παταξής. Καταρχήν δεν είναι αυτό το νούμερο. Πόσο είναι, πες μου, 20-30 πόσο. Είναι 13 εκατομμύρια ευρώ. Και επί πόσα χρόνια είναι αυτά? 50. 10 χρόνια. Πόσα μπαίνουμε, πόσα αυξήσεις?
Επειδή είναι για εικονικά και πλαστά τιμολόγια, το ποσό με τις προσευχές φτάνει τα 450 εκατομμύρια. Ωραία. Εμείς είχαμε ποτέ εικονικά τιμολόγια? Πάντως δεν υπάρχει αγγελικά πλασμένο σωματείο. Αυτό είναι γενικό αυτό. Συγκρίνονται αυτά που έχει κάνει ο Ηρακλής με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο ένας έκανε εγκλήματα και ο άλλος έκανε λιγότερα εγκλήματα. Πότε έκανε εγκλήματα ο Παναθηναϊκός, ρε Γρηγόρη? Φέτος με τον Αλαφούζο που έκανε 13 μεταγραφές και σηκώθηκε, έφυγε μετά. Πρόπερσι μπορούσε να το πει αυτό. Δεν δημιουργήθηκε φέτος το πρόβλημα, φίλε. Ναι, πρόπερσι μπορούσε να το πει αυτό. Όχι, ότι ήταν ευνοημένος ο Παναθηναϊκός. Τώρα το λέω όμως. Α, τώρα το λες. Τώρα, ναι. Εγώ απλά θέλω να πω ότι δεν δέχομαι από ομάδες που έχουν ευνοηθεί συστηματικά από το δημόσιο της Θεσσαλονίκης και ο Άρης στο μπάσκετ. Γιατί μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο, μην μιλήσουμε για αριστεχνική και μπάσκετ. Εμείς ποτέ δεν έχουμε κάνει ποτέ εκεί πέρα δεν έχουμε ευνοηθεί. Να μου λένε εμένα για τα χρέη και ότι είναι τέτοιο. Και εμείς δεν θέλουμε εύνοια, θέλουμε απλά ένα. Γιατί έχει μπει 1,5 εκατομμύριο, δεν ξέρω αν το διαβάσετε αυτό. Στην ΠΑΕ μπήκε 1,5 εκατομμύριο και θα τα πληρώσουμε τα χρέη εμείς. Δεν είμαστε μπαταχτσίδες, ούτε θέλουμε βοήθεια. Φίλε μου, μην ταυτίζεσαι τόσο πολύ με τις διοικήσεις των ομάδων. Είναι πολύ. Εγώ να ταυτίζω με λίγο. Εμείς βρίζαμε τον Βαρδινογιάννη, βρίζουμε τώρα τον Αλαφούζο. Εμείς θα ταυτιστούμε. Και μου λέει ο τέτοιος, ο Ραπτόπουλος, ότι άμα βρίζει, σημαίνει δεν τα παίρνετε. Γιατί λες και τα παίρναμε εμείς ποτέ. Δεν έκλεισε τρεις φορές ο Βαρδινογιάννη στη 13. Άμα σας τάχωνε, δεν τον βρίζετε. Α, δεν πήγε. 30 χρόνια τον βρίζουμε εμείς, δεν μας τάχωνε 30 χρόνια. Τον βρίζατε για να σας ταγώσει. Κάτσε, δεν είσαι 30. Α, το βρίζαμε τι σημαίνει. Εσύ δεν είσαι 30 χρονών τώρα. Πώς το βρίζατε. Σταμάτα λίγο, Ρίγο. Άμα σας τάχωνε, δεν τον βρίζατε. Απλά δεν σας τάχωνε. Το ότι τον βρίζαμε 30 χρόνια τι σημαίνει. Ότι δεν σας τάχωνε. Αυτό είναι. Και αυτό δεν είναι καλό αυτό για τους οπαδούς. Μα εσείς για να σας ταχώσει τον βρίζατε. Αυτός δεν σας ταχώνει. 30 χρόνια περιμέναμε να σας ταχώσει. Τι περιμένατε? Τον βρίζατε για τον Παναθηναϊκό, για την πάρτι σας τον βρίζατε? Ή μήπως κανείς βρίζει τον πρόεδρο για άστερα το παραμύθι? Ορίστε. Οργανωμένο παδί τώρα, αφήστε μας ήσυχους. Άιτε, πάμε επόμενος. Ναι. Άιτε. Συνδικαλιστές τώρα. Εκεί στην κυριοπηγή πόσο καφρίλα πρέπει να παίζει για να βγάζει 65% Νέα Δημοκρατία? Τι να έβγαζε, καφρίλα. Τι διάλο, τόσο όλοι με offshore είναι εκεί στην κυριοπηγή. Ωπα, ρε γίγαντα. Άντε, καλό μου. Για χαρά. Το σκύλο περίμενε τόσο. Όχι, κρυοπηγή, κρύα βρύση. Κρύα βρύση. Λοιπόν. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Κοσμάγλου! Και ρόγουμε το πούμε τον Κοσμάγλου, δεν βάζει τώρα. Ναι. Οχ, Θεέ μου! Οχ, Θεέ μου! Εντάξει, το πιασες. Καλό, σε μιμούνται, δεν είναι κακό αυτό. Είπα τίποτα. Στο μυστικό σας μπορεί να μιμούνται τους άλλους και τον βγάλανε την τηλεόραση. Το διώξανε τις τηλεόρασεις. Να το κάνουν σωστά. Να έχει γοητεία. Εντάξει, τώρα το. Από τα 100 άτομα 10 θα έχουν το ταλέντο. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Τι καλημέρα, ρε παιδιά, 3-4 ώρα, τέλος πάντων. Γιατί, ρε φίλε, χάνουμε την ευκαιρία να έχουμε μια καλή μέρα. Όχι, καλά, λες, κόκκινε, δεν πήρε για σένα. Πήρε να σου πω κάτι, απορώ αυτόν τον Παναθηναϊκό, πώς δεν την είπες άσχημα. Γιατί να το πω. Του βγήκε να πει τι. Ρε φίλε, είναι νεαρό παιδί. Η ομάδα. Και νεαρό, ρε κόκκινε. Και εγώ νεαρό. Μην είσαι, φίλε, για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ότι είστε πανταξίδες, τι είπε. Χρωστάτε τα ντερά σας. Τι, δεν είπε κάτι. Δεν υπάρχει θέμα σύγκριση. Ποιος Παναθηναϊκός να μιλήσει σήμερα? Ο μόνιμα ευνοούμενος από τον ΟΤΕ, μόνιμα χορηγία Κοσμοτέ, μόνιμα χορηγία στην ΕΤΟ, δεν έπαιξε τάπλος λίγο πράγμα λεφτά. Τι να μας πούνε αυτοί, ρε, για εύνοια. Είναι σοβαροί. Τώρα τι να το πιστεύω. Τι έφερε συμβόλαιο έχει αυτό το τι έγινε επί πατέρα. Να το πούμε τι έχει γίνει επί πατέρα. Άστο. Μα δεν είναι επί πατέρα. Εσύ λες πάλι 2009 κόκκινε. Που συμφωνώ μαζί σου, έχουν γίνει πολλά. Τα προηγούμενα χρόνια να τα ξεχάσω. Βρε, ξεχνάω τι έγινε στην αυτοκρατορία του Βαρδινογιάννη. Μα δεν είναι αυτό. Ας το μην πάμε εκεί διοικητικά, με τα φλόμπερ που βγαίνανε μέσα από δυτήρια και κλειδωνόντουσαν. Όχι, δεν πάω για αυτά. Είναι ναι. Πράγματα που το παιδί αυτό δεν τα γνωρίζει. Μα φυσικά δεν ούτε λίτσα είδε, ούτε φακή. Εντάξει, δεν είναι. Βέβαια, η ομάδα που είχε χορηγό τον ΟΤΕ 20 χρόνια και την έδειχνε η ΝΕΤ και έπρεπε τι συμβόλαια έχει αυτό και ο Γάβρος με την ΝΕΤ. Πασόκ, φίλε, βαθύ. Τη δημόσια τηλεόραση. Τι συμβόλαια είχαν και αυτό και ο Γάβρος να του δείχνουν. Θα μιλήσω για εύνοια ποιοι αυτοί. Οι φλούφλιδες, που χρωστάνε όποιον μιλάει ελληνικά και δεν πληρώνουν κανένα. Και έχουν πάρει έδειο και πόσα χρόνια και πρώτα στο πρωτάθλημα. Να είσαι καλά, φίλε, να προλάβουμε και έναν ακόμα. Ναι, μάλιστα. Ορίστε. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Κωστή. Είμαι ο Βασίλης Σωσιρόπουλος. Είμαι ο προσωπικός γυμναστής του Αποστόλη του Βέλιου. Mm-hmm. Τι κάνεις, Βασίλη? Καλά, μια χαρά. Πήρα αφορμή από αυτά που ακούω σήμερα εδώ πέρα για τον Αποστόλη, αυτά που λέγονται τα διάφορα.
Και θέλω να άκουσα, άκουσα ότι ο Αποστόλης δεν στρίβει, άκουσα ότι ο Αποστόλης είναι αργός, άκουσα ότι ο Αποστόλης είναι παλτό, άκουσα διάφορα σήμερα. Πραγματικά δηλαδή εκπλήσουμε πάρα πολύ δηλαδή, για ένα παίκτη ο οποίος όταν ήρθε στον Ηρακλή γινώντας από έξω που πήγε, τον λέγανε πάλι παλτό, τελικά ο Αποστόλης απέδειξε ότι δεν είναι παλτό. Τον έλεγε κάποιος δίπλα μου παλτό, ναι. Απέδειξε ότι τελικά δεν είναι παλτό, έκανε μια πολύ καλή χρονιά, έτσι. Πήγε στην Νότιχαμ πέρσι. Έκανε επίσης μια πολύ καλή χρονιά. Έκανε πολύ καλή χρονιά. Ξαφνικά μετά το 12ο παιχνίδι τον φάγανε. Έτσι. Ενώ είχε βάλει 6 γκολ και μάλιστα δύο από τα γκολ που έβαλε. Ήταν τα γκολ της χρονιάς. Βγήκαν τα καλύτερα της χρονιάς. Ναι, γιατί τον φάγανε μετά όμως, ερώτηση. Αυτό. Έχουμε γνώση. Γρηγόρη, ειλικρινά δεν το ξέρω. Όλοι υποψιαζόμαστε τι μπορεί να γίνει. Εγώ τον είδα σε τέτοια. Δηλαδή από την ώρα που άλλαξε το διοικητικό καθεστώς τον φάγανε. Γιατί εκεί γύρω ήταν το deal του Μαρινάκη. Ίσως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άσε με λίγο να συνεχίσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, ξεκινάει η χρονιά πάλι η καινούργια, έτσι. Πάει ο Αποστόλης και παίζει 3-30 λεπτά στα φιλικά, τα οποία τα pre-season στην Αγγλία μετράνε πάρα πολύ και βάζει 5 γκολ. Και στην επόμενη, στην πρώτη αγωνιστική, ο Αποστόλης είναι εκτός αποστολής. Άρα κάτι συμβαίνει λοιπόν. Δεν φταίει λοιπόν ότι ο Αποστόλης είναι παλτό. Κάτι άλλο συμβαίνει. Βασίλη. Δεν μπορεί ένας παίκτης ο οποίος. Βασίλη, λόγω τεχνικών λεπτομεριών και δυσκολιών, επειδή κλείνει η εκπομπή. Ναι. Αν έχεις την καλοσύνη, θα μιλήσουμε για να σε ακούσουμε αύριο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ωραία. Γιατί έχει σημασία. Να είσαι καλά. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι έχει σημασία να ακούσουμε τι συμβαίνει. Διαφεύγει, δεν θα ακούσουμε τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλά. Ψάχνουμε για αγορά Χαλκιδική. Τι ψάχνουμε? Πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι, τρίτο πόδι, ακίνητα από 5-10 στρέμματα με κτίσματα από 240 έως 350 τετραγωνικά.